Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ξημέρωμα Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου του 2017. Οι μέρες περνάνε βολίδα. Δεν υπάρχει φρένο. Να πεις σταμάτα. Δεν θέλω να κυλήσεις άλλο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σταματήσουν τον χρόνο. Άλλοι πάλι θέλουν να τον τρέξουν γρήγορα. Είναι διαφορετικά τα θέλω των ανθρώπων σχετικά με τον χρόνο. Υπάρχουν στιγμές της ζωής μας που θα θέλουμε ο χρόνος να κυλήσει πάρα πολύ γρήγορα. Άλλες φορές, άλλες στιγμές της ζωής μας θέλουμε ο χρόνος να σταματήσει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να πατήσει ένα κουμπί και να πεις σταμάτα χρόνε να κυλάς. Είναι γοητή αυτό το πράγμα. Ο χρόνος είναι γοητευτικός. Σε σέρνει στον όλεθρο. Σε σέρνει στον τάφο. Σε σέρνει όμως και σε επιτυχίες. Σε σέρνει σε χαρές. Και όσο περνάει ο χρόνος, για άλλους τα πράγματα πάνε καλύτερα, για άλλους τα πράγματα πάνε χειρότερα. Και αυτό συμβαίνει βέβαια και με τις ομάδες. Μεγάλο πράγμα ο χρόνος. Εγώ πάντα γοητευόμουν να βρω μια μηχανή του χρόνου και να γυρίζω δεξιά και αριστερά. Να πατάω ένα κουμπί και να είμαι τώρα, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή να πατήσω το 1972, το 78. Να πάω το Μάιο του 71 κάπου. Να δω τι έγινε εκεί, ξέρω εγώ. Είναι και ψάχνω να βρω και στα έργα εκεί που πάω, Γιάννη Χιλιτίδη, καλημέρα. Εκεί στα βίντεο κλαμπ, εκεί πάω στην Πότσαρη, πάω εκεί με την κόρη μου καμιά φορά και παίρνουμε ταινίες. Πάει αυτή εκεί, βλέπει και τα δικά της. Υπάρχει ένα κομμάτι εκεί που πάω μόνο εγώ. Δεν πάει άλλος να ψάξει. Φυσιολογικός άνθρωπος. Πάω, ψάχνω κάτι τέτοιες ταινίες που με το χρόνο, με τα ψυχολογικά, τα παράλογα, ξέρω εγώ, και τα τρέλα, μεγάλη μούρλα να πούμε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340, σήμερα παίξουμε μόνοι μας μπάλα. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Είχαμε μια εβδομάδα πάρα πολύ γεμάτη όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το στοίχημα, την ανάλυση. Ήταν μια όμορφη εβδομάδα. Ποδοσφαιρικά εννοώ όμορφη εβδομάδα. Σε συνδυασμό με ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό. Με μια γειτονιά, τη δική μου τη γειτονιά, να αναβαθμίζεται όσον αφορά τα μαγαζιά. Η Ανατολική Στράκης, κάποια στιγμή ένας καλός μου φίλος την χαρακτήρισε την τσιμισκή των φτωχών. Ψοφάω για την τσιμισκή των φτωχών. Εκεί λοιπόν στην Ανατολική Στράκης ο Κρόνος ανακαινίστηκε μετά από 35 χρόνια. Το 81 άνοιξε ο Κρόνος, δεν έκανε ποτέ ανακαίνιση. Δεν είχε αλλάξει δηλαδή ούτε καρφί στην τουαλέτα ο Ζήσης. Και ξαφνικά είδε ότι επειδή στην Κουρμούζη άνοιξε ο Διονύσης ένα υπέροχο καφενείο, ένα μικρό καφενείο, το οποίο είναι καταπληκτικό όσον αφορά τους μεζέδες και τις καλές παρέες. Δηλαδή ξυπνάς το πρωί, Γιάννη, 11 η ώρα, 11 και 4 το βγάζεις στη μίνι βόλτα ή πας προπόνηση, ξέρω εγώ, και παρκάρεις εκεί κάπου και βλέπεις άλλος πίνει καφέ, άλλος πίνει ούζο, άλλος τρώει μεσημεριανό. Πας πιο πέρα, ψώνια, προπό, ιστορίες. Στρίβεις αριστερά, Κρόνος, αναβαθμισμένος, απέναντι η καφετέρια με τις κουτσομπόλες. Φεύγεις, το ζαγαλοπλαστείο, φαρμακείο Ιβέτα, μας άφησε η Ιβέτα, πέθανε 75 χρονών η Ιβέτα. Οικογενειακή φίλη του πατέρα μου, η Ιβέτα. Πάει εκεί η Ιβέτα. Απέναντι ο φαρμακοποιός, ο άλλος, ο Δημήτρης, ο Κουκουρίκος, πάει ο Κουκουρίκος. Πάνε αυτοί οι δύο. Γεννήσεις δεν είχαμε στη γειτονιά. Φεύγεις. Πας στη γωνία στο χαρμπουργκεράδικο. Μπότσαρι με Ανατολική Στράκη. Σπάρκο του Αϊθαράπη. Σουρωμένοι. Παππούδες, γιαγιάδες, φιλόσοφοι. Η εκκλησία του Αϊθαράπη. Με τις 12 βρύσες επί εποχής κόκκινου που χτιζότανε. Φεύγεις από εκεί. Πηγαίνεις εκεί στο Coffee Brand. Καλύτερος καφές. Φοβερός. Απέναντι άνοιξε μαγαζί. Εκπληκτικό. Πώς τα λένε αυτά, υγιεινά προϊόντα, γκράμπερι, ζούμπερι, ξηρή καρπή, σπόρια, ιστορίες, δώρα. Φεύγεις από εκεί. Πας στο καφενείο που ήταν η Μαύρη Θάλασσα, έγινε καφετέρια, έγινε άλλο καφενείο. Και προχωράς μετά και φτάνεις στο μαγαζί του Χατζινάκου και του Ραπτόπουλου, τη Μαρμίτα, η οποία σε 10 μέρες, 15 θα ξεκινήσει, θα κάνει εγγένεια 1 Οκτωβρίου και θα βλέπουμε τα μάτς εκεί. Θα κάνουμε διαδικτυακές εκπομπές εκεί. Είχαμε λοιπόν έτσι μια αναβάθμιση της γειτονιάς μας, της φτωχής μας γειτονιάς, της τσιμισκής των φτωχών, με ανακαινήσεις μαγαζιών, με εγγένεια άλλων μαγαζιών. Ελπίζουμε ο Τσίπρας εκεί να μην στείλει τους γκάνγκστερς να μας πάρουν τα
λεπτά μας αφήσουμε να δουλέψει αυτή η όμορφη γειτονιά. Όμορφη για μένα, για άλλους είναι άσχημη. Η γειτονιά η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί και μάλλον θα πεθάνω εκεί πέρα. Είμαι έτσι κατά κάποιο τρόπο ταυτισμένος με αυτή τη γειτονιά. Σπάνιο φαινόμενο να μην φύγεις ποτέ από τη γειτονιά σου. Πολύ σπάνιο φαινόμενο. Πολύ σπάνιο φαινόμενο να μην κουνηθείς από τη γειτονιά σου ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Λοιπόν, είδαμε τα ματς. Είδαμε το Champions League. Είδαμε την Liverpool. Είδαμε τη City. Είδαμε τον Ολυμπιακό να διασύρεται στο πρώτο ημίχρονο και να το μαζεύει στο δεύτερο ημίχρονο. Είδαμε την ΑΕΚ στο UEFA να κάνει μια εκπληκτική νίκη και χθες. Και σήμερα οι αεξίδες να έχουν κατακλείσει τα πάντα όσον αφορά την αισιοδοξία, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της ΑΕΚ. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της ΑΕΚ. Γιατί είδαν οι αεξίδες, είδαμε και εμείς, ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα παρά μόνο το πρώτο πράγμα που μπορεί να φοβηθεί η ΑΕΚ είναι τα τρία καρπούζια σε μια μασχάλη που δεν ξέρουμε πόσα μπορεί να χωρέσει. Το κύπελο Ελλάδος, το πρωτάθλημα Ελλάδος ή η Ευρώπη. Δεν ξέρουμε αν η ΑΕΚ μπορεί, έχει το βάθος να αντέξει τρία καρπούζια σε μια μασχάλη η οποία έχει τρίγες. Είναι γυναικεία η μασχάλη. Είναι η μασχάλη του κόκκινου με τον ίδρωτα. Είναι η μασχάλη, ξέρω εγώ, του Πασχάλη. Είναι η μασχάλη του Κιγκμπόγκο. Δεν ξέρουμε τι μασχάλη είναι. Άρα ένα ερώτημα. Τι μασχάλη είναι αυτή της ΑΕΚ. Τι μασχάλη είναι. Μετά είχαμε το μπάσκετ. Χάρηκα πάρα πολύ που η Εθνική έχασε. Δεν την γουστάρω την Εθνική. Δεν την πάω με τίποτα. Και ξέρετε ότι θέλω να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου μαζί σας έτσι ακριβώς όπως είναι. Δεν μπορώ δηλαδή να λυπάμαι για κάτι και να κάνω πως χαίρομαι. Ούτε να κάνω το ψεύτικο γέλιο του Μπούζου ενώ δεν θέλω να γελάσω. Δεν μπορώ. Τι θέλετε να σας πω. Η εθνικάρα μας. Τι κρίμα που έχασε και τα λοιπά. Και να την έχω ποντάρει ας πούμε στο 1.80 και να χαίρομαι συγγνώμη κρυφά από πίσω. Δεν τον γουστάρω αυτό. Σας λέω λοιπόν όμορφα τα συναισθήματά μου που νιώθω για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Τη συχαίνομαι γιατί είναι υποκριτική. Έχει να κάνει με νταλαβέρια, έχει να κάνει με γνωριμίες, έχει να κάνει με δημόσιες σχέσεις, έχει να κάνει με μανατζεριλίκια, έχει να κάνει με συμβόλαια, έχει να κάνει με ελληνοποιήσεις μαύρων, κίτρινων, κόκκινων κτλ. Και οι άλλες εθνικές έχουν χάσει γενικά οι λαοί αυτό που λέμε την εθνική τους ταυτότητα. Αυτό δεν θα πω αν είναι καλό ή κακό, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Για έναν ψυχρό τύπο που βλέπει τα πράγματα κοινικά, ας πούμε ότι είμαι εγώ, δεν με πειράζει καθόλου. Ήρθε ο Κιγκόμπο, όπως λένε ο Δετακούμπο, τον κάναν Έλληνα. Ήρθε ο Μπατίστα, τον κάναν Έλληνα. Ήρθε ο Ζέκα, τον κάναν Έλληνα. Ο Έλληνας μπορεί να γίνει Αμερικάνος. Ο Τούρκος μπορεί να γίνει Έλληνας, ο Έλληνας Τούρκος. Ο Αλβανός μπορεί να γίνει Έλληνας, ο Έλληνας θα γίνει, ξέρω εγώ, Μαμελούκος. Και γενικά είμαστε ένα χαρμάνι τη φλαμάρα, να πούμε. Οπότε εθνικές ομάδες, οι οποίες έχουν από πίσω και Βασιλακόπουλους, Γκαγκάτσιδες, έχουν από πίσω να πούμε Γκυρτζίκηδες, έχουν μανατζεριλίκια, έχουν αδικίες. Έχουν ψεύτικες εθνικές συνειδήσεις και τα λοιπά. Οτιδήποτε το υποκριτικό δεν το γουστάρω, δεν το... Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να φανατίσει η εθνική ομάδα. Δεν έχει οπαδούς. Άνταξε πέσει καμιά Τουρκία εκεί το παραμύθι, οι Τούρκοι είναι εχθροί μας. Οι Γερμανοί μας πήραν τα λεφτά και τα λοιπά. Εντάξει, εκεί μπορεί να πεις ότι ή να παίξει Ελλάδα-Αλβανία και να νιώσει ο Αλβανός, ξέρω εγώ, κάπως και να σηκώσει σημαία επανάσταση και να γίνει κανένα σκηνικό έτσι σχέδιο. Εντάξει, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Πάντως δεν φανατίζει. Δεν χαροποιεί, δεν λυπεί. Είναι μια αποστηρωμένη κατάσταση. Και ειδικά τα νέα τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία τα στείλαμε εξορία. Τα παιδιά τα οποία τα έχουμε άνεργα. Τα παιδιά τα οποία. Δεν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να τα βοηθήσουμε να πάρουν γερά στα μπράτσα τους την κοινωνία στα χέρια και τα στέλνουμε στο εξωτερικό. Αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν μπορεί κανένας 60 κοπρίτης, κανένας 70 κοπρίτης, κανένας 50 αρχικοπρίτης να μιλήσει άσχημα για τη γενιά των παιδιών μας, για την γενιά των εγγονών σας και των παιδιών μας κοπρίτες. Τσιμουδιά για τα παιδιά. Τσιμουδιά για τους 18χρονους, τσιμουδιά για τους 20χρονους και τις 20χρονες, τσιμουδιά για τους 25χρονους, τους 30χρονους, τους 15χρονους. Τσιμουδιά καθήκια, καθάρματα. Δεν θέλω κουβέντα. Δεν σας παίρνει, δεν μας παίρνει να κάνουμε κριτική σε αυτά τα παιδιά.
δεν μας παίρνει. Είναι πολύ καλύτερά μας, είναι πολύ πιο συνετά, πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο διορετικά, πολύ πιο όρημα τα παιδιά τα δικά μας από ό,τι ήμασταν εμείς και οι κοπρίτες οι επόμενοι. Τσιμουδιά λοιπόν, κριτική δεν δέχομαι από 60, από 65, από εκείνο το μοσχαροκεφαλή, τον Καζάκο που τόλμησε, εκείνη η μοσχαροκεφαλή η αριστερή που τόλμησε και είπε ότι είναι προδότες. Τα παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν την Ελλάδα, εκείνη η μοσχαροκεφαλή λοιπόν να σταματήσει να μιλάει και όλοι οι αριστεροκομμουνιστές, πασοκοδεξιοί κτλ. Και να κριτικάρουν τη νέα γενιά. Κομμένοι και ραμμένοι, τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή. Είτε το μεσημέρι είναι, είτε το βράδυ. Σας απαγορεύω να μιλάτε άσχημα ή να κριτικάρετε. Όχι παίζουν με τα κινητά, και όχι παίζουν με τα σταθερά, και όχι εμείς. Τι ήμασταν εμείς? Τι ήμασταν? Κοπρίτες του Πασόκ ήμασταν. Περιμέναμε, το όνειρό μας είναι να μας διορίσει το Πασόκ στο δημόσιο και η Νέα Δημοκρατία στο Δήμο. Και κάποιοι οι οποίοι παρασπουδάσανε, και αυτοί οι ικανότατοι, μπήκαν στην περιπέτεια της κομματικοποίησης. Να είναι με το κόμμα. Να σέρνονται πίσω από το κόμμα. Έτσι μάθανε. Έτσι μάθαμε. Έτσι μας μάθανε. Άρα λοιπόν του μπέκα σε αυτά τα παιδιά. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Βγει τώρα ο Φούρναρης και ο κάθε Φούρναρης ή ο κάθε Εξιντάρης ή ο κάθε Πενταπεντάρης και να τολμήσει να πει οι νέοι και ουστ. Δεν μιλάτε. Λοιπόν, μηνύματα. Λέω εγώ τώρα. Παντελάκη και Βουλινό, τι γνώμη έχεις για αυτούς τους δύο? 8.38. Και τους δύο τους γνώρισα και τους δύο τους ήξερα από κοντά. Ακούστε κάτι για τον Βουλινό και τον Παντελάκη. Ήταν άνθρωποι καταρχήν οι οποίοι ήταν νοικοκύριδες. Και ο Παντελάκης και ο Βουλινός ήταν παλιά σκοπής παράγοντες. Λεφτά ο ένας είχε, ο Βουλινός, τα έκανε με τις βιοτεχνίες. Ήτανε σε μια εποχή που ο Βουλινός, επειδή δεν ήταν Πασόκ, το κυνήγησαν πολιτικά οι Πασόκοι τη δεκαετία του 80, και εκείνος ο Βαψοφρίδης, ο Κίμωνας, ο Κουλούρης το κυνήγησε. Ήταν παράγοντας, καλός παράγοντας. Για τον ΠΑΟΚ μιλάω, και στο Μακεδονικό έκανε έργο. Είχε την ομάδα στη Β' Εθνική, λειτουργήσε παραγωγικά και στο παρασκήνιο δυνατά. Και μάτς αγόρασε και μάτς πούλησε και έκανε και παίκτες πήρε και μπάλα ήξερε ο Βουλινός. Ο δε Παντελάκης ήταν αυτό που λέμε γεννημένος παράγοντας. Γεννημένος παράγοντας. Δεν είχε λεφτά, διαχειριζόταν καταστάσεις. Αν είχε ένα χρηματοδότη σαν το Σαββίδη, αν ο Σαββίδης δηλαδή είχε, πώς γίνεται στη ζωή, άμα είχε ο Σαββίδης, Γιάννη, τον Παντελάκη πρόεδρο, κάθε χρόνο θα είχε ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστικό ρόλο και καλό ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, τον έφαγε και αυτόν ο Κίμωνας ο Κουλούρης, δηλαδή το πρωτάθλημα που πήρατε το 85, την ομάδα την είχε φτιάξει ο Παντελάκης. Παοξίδες. Την ομάδα την είχε φτιάξει ο Παντελάκης. Προπονητή είχε πάρει ο Παντελάκης. Μεταγραφές είχε κάνει ο Παντελάκης. Και τον έφαγε ο Πασόκο. Πώς το λέγανε εσύ τον. Ο Πασόκο Καλαφάτης. Εκεί με τους Βεζιρτζίδες και τα Πασοκόσκυλα τα άλλα. Τα γύρω-γύρω. Για να φάνε τον Παντελάκη. Του φάγανε τον Παντελάκη λόγω κόμματος. Ο Πάοκ έπρεπε να πάει στο Πασόκ. Λοιπόν, ιστορία μεγάλη, παράγοντες πολύ μεγάλοι και οι δύο. Για μένα ο Παντελάκης ήταν μεγαλύτερος παράγοντας. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή του Καμόρα χθες, μπορείς παρακαλώ να μας πεις συνοπτικά τι έγινε με το Μάνο και αν υπάρχει δυνατότητα να ανεβάσει το ηχητικό στο site μου? Είναι εξαιρετικά, μου είναι εξαιρετικά αντιπαθής ο Μάνος. Και μένα μου είναι εξαιρετικά αντιπαθής ο Μάνος. Ο οποίος ως ο παδός του Ηρακλή δεν φρόντισε να ελέγξει ποιος είναι ο Παπαθανασάκης. Και όχι μόνο αυτό, έβριζε και χλέβαζε τον οποιοδήποτε αμφισβητούσε την παραγωγική, το παραγωγικό ανάστημα του κύριου Παπαθανασάκη.
την οικονομική κατάστασή του, αν έχει χρήματα, αν βάζει χρήματα, αν χρεώνει την ομάδα. Είχε σκοπό και στόχο να γίνει γραφείο τύπου, να πάρει θέση εκεί. Και όταν ο Παπαθανασάκης απεδείχθη τρίπιος κουμπαράς, ντενεκές ξεγάλωτος, ήταν αργά. Ήταν αργά. Αυτοί βλέπανε τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλο, αλλά περάσανε εκεί παράγοντες του Ηρακλή και διαλύσαν τον Ηρακλή με τον Μάνο. Έχω τεράστιες χαώδεις διαφορές με τον κύριο Μάνο. Χαώδεις. Τέρμα, δεν θα ξαναπώ τίποτα άλλο. Τον Αλέκο τον Αζήρη τον βλέπεις καθόλου? Δεν τον βλέπω στο κτηνιατρίο του Χατζινάκου, τον βλέπω πολλές φορές. Έχουμε δει και κάνα 2-3 μάτς τελευταία με τον Αλέκο τον Αζήρη. Πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Πολύ καλός. Δεν τον είδα ξανά να πηγαίνει σε ραδιόφωνο. Όταν στο παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ 2-0 με το Σπάθα, είχε έρθει στο Μετρόπολης και είχε πει ότι δεν επηρέασε η διαιτησία το αποτέλεσμα. Ξανά δεν τον άκουσα να πηγαίνει σε κανένα ραδιόφωνο να κάνει κριτική. Ήταν η τελευταία φορά που τον άκουσα σε ραδιόφωνο να μιλάει. Δεν ξέρω, δεν τον άκουσα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να ψηφίσουν οι Ηρακλείδες τη Δευτέρα? Γάμα τοπικό Ηρακλής Θεσσαλονίκης ή Α1 Ηρακλής Αμπελοκήπων? Σοβαρά, γιατί σέβομαι με την άποψή σου. Ακούστε κάτι. Εάν ο Ηρακλής πάει στη φιλοσοφία των αυτόνομων, πρέπει να πάει στο γάμα τοπικό. Αν πρέπει να γίνει ξανά τραβεστή, πρέπει να πάει με τους αμπελόκηπους. Εφόσον η φιλοσοφία του Ηρακλή περνάει μέσα από τους οργανωμένους και ο λόγος των οργανωμένων είναι ο μεγαλύτερος, ας πάει γάμα τοπικό και να πεθάνει εκεί, παρά να γίνει τραβεστή και να πεθάνει στην Α1. Πέθανε ούτως ή άλλως ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πέθανε. Και δεν πέθανε γιατί θα πάει στην Α1 ή στην Γ τοπικό. Πέθανε γιατί δεν σέρνει από πίσω κόσμο, δεν σέρνει από πίσω πλήθος, δεν έχει από πίσω μέσα να το στηρίξουν και δεν έχει κάποιο κόμμα ή πολιτικούς για να το στηρίξουν μαζί με το μέσον. Με τα μίντια δηλαδή. Δηλαδή στερείται από πολιτικής βοήθειας, πώς το λένε, δημοσιογραφικής βοήθειας. Ψεύτικα κλάματα τώρα και τον καημένο τον Ηρακλή και ψεύτικα πλάματα, έτσι να φύγουν από την υποχρέωση περισσότεροι. Και φυσικά ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να γίνει Ηρακλής, χάνονται οι Ηρακλήδες, δεν γεννιούνται άλλοι. Αυτό είναι το χειρότερο, το τρίτο. Δηλαδή να υπήρχε ένας λαός δυνατός από πίσω, τα άλλα μπορούσες να τα βρεις. Αφού δεν υπάρχει και λαός από πίσω, μείνανε μόνο οι οπαδοί και κάποιοι από αυτούς κινούνται γύρω από την ομάδα, μόνο αυτοί. Δεν βλέπω μέλλον. Βλέπω όμως ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, καθώς είναι και μισή, θα συνεχίσουμε σε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera? Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Πριν φύγεις απ' τα χέρια. Η Ματούλα Ζαμάνη στη Μονή Λαζαριστό. Την 5η, 21 Σεπτεμβρίου, η Ματούλα Ζαμάνη έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ματούλα Ζαμάνη. Επειδή η αισθητική είναι η ηθική του μέλλοντος. Και για μένα. 5η, 21 Σεπτεμβρίου, στη Μονή Λαζαριστό. Ώρα έναρξης 9. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Αυτό το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου μία ακόμη μεγάλη προσφορά από τη Metro Sport. 50 αυθεντικές φανέλες του Αντελίνο Βιερίνια εντελώς δωρεάν για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου μη χάσετε τη Metro Sport. Φορέστε τη φανέλα του Βιερίνια και παίξτε μεγάλη μπάλα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Γεια σου ραπ, λέει ο 647, χαρά στην αντοχή σου. Γιατί αντοχή? Βασίλης Επισκόπη, φέρτε μου τη Γιούβε να τη σκίσω. Θρύλος 7, βάλε καραντία. Αϊβάν Μπαϊ. Λοιπόν, για να σκίσεις τη Γιούβε πρέπει να παίξεις δεύτερους και τρίτους ρόλους στην Ευρώπη, να ταπεινωθείς αγωνιστικά και τακτικά, να αντιμετωπίσεις τις ευρωπαϊκές αντιπάλους σου σαν να είσαι ο κακομύρης και να πας να τις ευνηδιάσεις. Τότε μόνο μπορεί να έχεις ελπίδες, πρώτον να μην διασυρθείς, δεύτερον να χάσεις με μεγάλη αξιοπρέπεια και τρίτον να πάρεις κάτι το οποίο θα ήταν ονειρικό για σένα. Το ξαναλέω. Ολυμπιακέ, πρέπει να αντιμετωπίσεις την ευρωπαϊκή σου πορεία σαν κακομύρης, φουκαράς, ο οποίος πηγαίνει στον καυγά σαν τον κακόμυρο. Ο στόχος σου είναι να ευνηδιάσεις. Εκεί που είναι το γίγαντας εκεί μπροστά σου, θα το χτυπήσεις το σαγόνι και να φύγεις. Αυτό είσαι σαν Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Άρα παίζεις. Πρώτον να μην φας ξύλο, να μην σε σκοτώσουν. Δεύτερον να φας ξύλο, να είναι λίγο, να δώσεις και εσύ καμιά μπουνιά. Και το τρίτον είναι εκεί που μαλώνεις να γλιστρήσει. Να φοράει σαγιονάρες στο θηρίο, να πούμε. Γλιστερές. Να γλιστρήσει, να πούμε. Και εκεί που γλιστράει, μπαμ, να του τραβήξει ένα τεσάρι από κάτω, να πέσει και να φύγεις να γλιτώσεις. Αυτός είσαι στην Ευρώπη, Ολυμπιακέ, στον όμιλο τον οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Στα φέρνω, δηλαδή, και στα λέω έτσι πολύ απλά και πολύ κατανοητά για να τα καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος που ακούει την εκπομπή. Γιατί, άμα αρχίσουμε με όρους, ξέρω εγώ, δημοσιογραφικούς και χρησιμοποιούμε τα ελληνικά και την αρχαία ελληνική κτλ., δεν καταλάβει ο κόσμος τίποτα. Σαν τον άλλο πήγε στον γιατρό, λέει: γιατρέ μου, λέει, τι γίνεται κτλ. Λέει ο γιατρός, αρχίζει, άμα είναι κομπλεξικός ο γιατρός, ναι, αυτό εδώ κτλ. Χρησιμοποιεί όρους κτλ. Και ο άλλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πα σε ένα άλλο γιατρό, όπως έχω το δικό μου το φύστα τον Νίκο, λέω: τι έχω, Νίκο, μου ζωγραφίζει εδώ δύο ουρητήρες, μου ζωγραφίζει μία κίστη και ένα πουλί. Το κάνει και μεγάλο, λέει, γιατί εμείς οι άντρες κτλ. Και σου εξηγεί με λεπτομέρειες τι και πώς. Απλά πράγματα. Αυτά λοιπόν, Ολυμπιακέ, σου λέω. Πώς έχουν τα γράμματα. Κακόμοιρος είσαι. Και είσαι και ατομικά όπως και ο ΠΑΟΚ. Είναι, σε συγκρίνω με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακέ, έχεις ατομικά ντεφορμέ ποδοσφαιριστές. Θα επανέλθω σε δευτερόλεπτα αφού διαβάσω τα μήνυματα. Τι σημαίνει Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ? Ότι είναι σε δραματική βιολογική κατάσταση και φόρμα. Χειρότερα δεν μπορούν να πάνε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Λοιπόν, ραπ, θυμάσαι το μάτς ΠΑΟΚ Μπάγερν? Σε παρακαλώ, πες. Ναι, τα θυμάμαι, φίλε. Ένα κολομάτς στην Τούμπα όπου η Μπάγερν ήρθε να παίξει υπεροπτικά εναντίον του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ με προβλήματα. Κυνηγούσαν τον Παντελάκη Πασόκη, τον κυνηγούσαν δημοσιογράφοι. Η τελευταία χρονιά του Κούδα στα 38 μέτριος ΠΑΟΚ. Εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ βγήκε πέμπτος στη βαθμολογία. Με προπονητή τον Γερμανό, πώς το λέγανε, άμα σταμάτησε το μυαλό μου, Παλ Τσερνάι. Παλ Τσερνάι. Με ξύλο στις κερκίδες, με χωρισμένο το λαό του ΠΑΟΚ. Και τι χρονιά ήτανε που παίξατε με την Μπάγερν και πενεύεστε? Μην πενεύεστε, ήταν μια χρονιά διαμάχης, πολιτικής αντιπαράθεσης, εμφυλίου πολέμου και τα λοιπά. Πήγατε να παίξετε εκεί στη Γερμανία με πολύ καλή άμυνα από πολύ καλό προπονητή, τον Παλ Τσερνάι. Μπάλα δεν έπαιξε η Μπάγερν ούτε ο ΠΑΟΚ. 2-0-0 άθλια. Πολύ καλή προσέγγιση τακτική από τον κύριο Τσερνάι. Εκπληκτική αμυντική τακτική. Και φυσικά η αλητεία του διαιτητή να δώσει επανάληψη στο πέναλτι που πιάνει ο Φορτούλα. Αλητεία. Ποδοσφαιρική αλητεία. Ας τα μπέναλτι διαιτησία, ας να περάσει ο ΠΑΟΚ. Τον σφάξανε στα μπέναλτι. Το σφάξανε ο αλήτης, ο διαιτητής, στα μπέναλτι. Δεν θυμάμαι ποιας εθνικότητας ήταν τον ΠΑΟΚ εκείνο το μάτς. Σου λέω όμως ότι εκείνη η χρονιά ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη για το σωματείο, το σύλλογο του ΠΑΟΚ, με εμφυλίους και με το Πασόκ Λισαλέα να κυνηγάει τον Παντελάκη για να μπουκάρει και να κάνει το παιχνίδι του στο σωματείο. Αυτή ήταν η όλη ιστορία, εκείνο το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ μέσα στο Μόναχο. Πρέπει να ήταν φθινόπωρο του 83.
Δεν θυμάμαι αν είχε μπει το 84, αν ήταν χειμώνας 83. Δεν θυμάμαι αν ήταν 83 το μάτσο 84. Σεζόν πάντως. Σεζόν ήταν 83-84. Την Πανάθα τι τη βλέπεις να βγαίνει φέτος? Πριν από 15-20 μέρες, και στο περίπτερο σήμερα της έκθεσης που ήρθαν αρκετοί Παναθηναϊκοί και μιλήσαμε, είπα το εξής και το πιστεύω και θα το ξαναπώ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ζημίες στα ντέρμπι και να χάσει από Κέρκυρες, από Ξάνθες και από Πανιώνιους. Δηλαδή μπορεί στην Τούμπα να έρθει και στο Καραϊσκάκι να φέρει διπλό, στη Λεωφόρο το κερδίσει ο ΠΑΟΚ, να κερδίσει την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, να χάσει στη Λεωφόρο, να πάει να κερδίσει 4-2 τον Ατρόμητο στην Πέστηνα στο Περιστέρι και να φέρει 1-1 στη Λεωφόρο πάλι με τον Ατρόμητο. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι θα τον παίξουμε, και συνιστώ στους κουμπαρτζίδες, συνιστώ στους αυτούς οι οποίοι παίζουν κουμάρι και τα λοιπά, να μην τον πολυαγγίζουν τον Παναθηναϊκό. Είναι τζιζ ο Παναθηναϊκός. Εγώ φέτος τον Παναθηναϊκό δεν θα τον πιάσω στα χέρια μου όσον αφορά το στοίχημα. Όταν έβλεπα Παναθηναϊκό θα πηγαίνω πιστό κάτω μάτς. Την Ουτρέχτη μπορεί να παίζω, τον Άγιαξ μπορεί να παίζω, την Ντόρτμουντ μπορεί να παίζω. Μόλις δω Παναθηναϊκό από κάτω, οπ, θα πηγαίνω πιο κάτω. Δεν θα τον παίζω τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΟΚ παίρνει Ελκαντουρί, Μαωρίσιο Βιερίνη, Αμάξ Ζαμπράνο. Πεχταράδες λένε στη Θεσσαλονίκη. Πρωτάθλημα, πια κούλα με τον Σκρούτς Μακντάκ Μελισανίδη λένε. Έδωσε Ενρίκε, πόσο άσχετος είναι ο Ιβάν, πες μου ραπ. Ο 148, το έχω πει, φίλε, στην μπάλα δεν πιάνεται, είναι άσχετος. Στα άλλα είναι πολύ καλός. Ραπτό το Λεβέντη, γιατί τον απαξιώνουν μια ζωή? Ό,τι έλεγε τότε δεν έπεσε μέσα. Και τώρα μέσα στην Βουλή φωνάζει ότι είναι λαμό για όλοι, αλλά ο κόσμος πάει στον. Πάει στον ίδιο, ρουσφέτια ακόμα. Κοίταξε φίλε, δεν είναι σε αυτή τη ζωή τι λέει κάποιος. Τι κατάλαβα εγώ από τη ζωή? Τι κατάλαβα εγώ από αυτή τη ζωή που την πέρασα, πέρασαν τα δύο τρίτα? Τι κατάλαβα? Δεν είναι τι λες, είναι πως το λες. Δηλαδή, εγώ μπορεί να βγω στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση να πω κάτι και να γελάσει ο κόσμος. Και το ίδιο πράγμα να το πει ένας άλλος και το σπάσουν στο ξύλο. Και το αντίθετο. Ο Λεβέντης, η μάπα του, είναι κωμική. Δηλαδή αυτά τα μούτρα, άμα δεις, πας σε μια ταβέρνα και δεις το Λεβέντη, ας πούμε. Θα αρχίσεις να γελάς. Και η Μούρη, να πούμε, είναι κωμωδία σκέτη. Εγώ θα τον έκανα στο Δελφινάριο, θα τον έπαιρνα, αν δεν ήταν πολιτικός, να τον κάνω, ξέρω εγώ, κωμικό. Θα τον έκανα ηθοποιό. Δεν είναι λοιπόν τι έλεγε ο Λεβέντης, είναι ο τρόπος που το έλεγε, ο τόνος της φωνής, η μάπα πώς έκανε στις πάσεις, να πούμε το μάγουλο, το μάτι πώς κοιτούσε, το μαλλί πώς ήταν γλυμμένο, το σώμα καμπούριαζε τι έκανε. Δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος. Σημασία είναι πώς το λέει. Δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου έβγαινε στο Μακεδονία Παλάς και πηγαίναμε τη δεκαετία του 80, φιλαράκια, να ακούσουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Ό,τι και αν έλεγε όμως χειροκροτούσαν οι από κάτω. Δηλαδή ένα πράγμα μαγικό. Ρε παιδιά, τι είπε, λέω, δεν κατάλαβα. Χειροκρότα, λέει εσύ. Αντίθετα, όταν ερχόταν ο Μητσοτάκης, δεν ενέπνεε το κοινό από κάτω, ρε παιδί μου, να το χειροκροτήσει, να μαγευτεί, να τον ερωτευθεί. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ερωτεύσιμοι. Κάποιοι άλλοι είναι βλακοειδέστατοι και δεν μπορείς να τους ερωτευθείς. Δεν μπορείς να μαγευτείς από αυτούς. Άρα λοιπόν για το Λεβέντη που στέλνει εσύ το μήνυμα, η απάντησή μου και η εμπειρία μου είναι ότι, σου πω ένα παράδειγμα ρε παιδί μου, λες στη φίλη σου, στη γυναίκα σου, στην κόμενά σου, ξέρω και τα λοιπά, μπορεί να την πεις, ας πούμε, αν συζήσεις και κάποια στιγμή μαζί της, να την πεις, γλυκιά μου, έκαψες το φαΐ, πως το έκανες αυτό το πράγμα εσύ που είσαι τόσο καλή και προσεκτική? Τι το λες με ωραίο τρόπο. Γάμο την πάμεση, πάλι το έκαψε στο φάι. Το ίδιο πράγμα λες. Ή να σου πει η κοπέλα σου, ας πούμε, πας να συζήσεις και να δοκιμάσεις. Γλυκέ μου, τα παπουτσάκια σου μπορείς, αγάπη μου γλυκιά, να τα βάλεις στην παπουτσοθηκούλα μου, μωράκι μου. Ναι, κούκλα μου, να την πει ο άλλος. Μπαμ, μπαμ, τα βάζει. Ρε αχαήρευτε, ρε ακαμάτι, πάλι τα παπούτσια κοιτάβησες. Δεν τρέπεσαι, αγωγή δεν πήρες από το σπίτι σου, κοπρίτη. Το ίδιο πράγμα του λέει. Το λέει με έναν τρόπο που είναι εκνευριστικός.
Σου απάντησα λοιπόν για το Λεβέντι τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην σε πιάνει απορία. Λοιπόν, ραπ χώρισα μετά από 4 χρόνια σχέσεις και είμαι ράκος. Πες πώς θα διαχειριζόταν ο Κόκκινος αυτή την κατάσταση για να φτιάξει το κέφι. Ο Κόκκινος δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Κοίταξε, το κέφι σου θα έρθει σταδιακά, πρώτον. Δεύτερον, ο κάθε χωρισμός είναι ανάλογο το πένθος. Άλλο πένθος κρατάει ένα μήνα, άλλος κρατάει πένθος μία μέρα, άλλος το παίρνει χρόνια, άλλος ποτέ δεν το ξεπερνάει. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι έντονα συναισθήματα είχες ή αν ήταν κάτι πολύ επιφανειακό, τι να σου πω. Αν ήταν ευκαιρία και την έχασες, ξέρω εγώ, μεγάλη, πάλι τι να σου πω. Εγώ δεν είμαι και κατάλληλος για να σου απαντήσω. Αλλά σου λέω, μπορεί να φας πένθος πολύ ή να φας πολύ λίγο πένθος. Από σένα εξαρτάται. Τώρα τι να σου πω, άκου εκπομπές, κάνε γυμναστική, βάρα σάκο, φλέρταρε για να βρεις κάτι άλλο να το ξεχάσεις, δεν ξέρω τι να σου πω, όπως σε βολεύει εσένα. Άλλο. Εγώ στο ξαναλέω, θα παραμιλάει και θα κάνει κάκα της πάνω της όλη η Ιταλία με το θρύλο. Βασίλης Επισκοπή, λέει ο φίλος 647. Εντάξει, κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Ούτως ή άλλως και η Γιουβέντους την είδαμε προχθές με τεράστια κενά, με τριάδα στα στόπερ εκπληκτική, να χαλάει, να πηγαίνει τετράδα, να πηγαίνει ένας γέρος 40χρονος μπουφών με ρητίδες κάτω από τα δοκάρια, ο Βαλτσάμι Μπαρτσάλης στα 36, ο Μπενάτια καμιά σχέση με τον Κελίνη, ο Τιμπαλά ωραίος με τον Ματουιτή και τον Πιάνιτς, ο δεξιός ο Μπάκο τελείσιο λίγα πράγματα. Δεν είναι εκείνη η ιταλική κουλτούρα, οι τρεις στόπερ, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, Μπονούτσι, Μπαλτσάμι, Κελίνη, τριάδα η οποία έσπασε, χάλασε, και ο Μπουφόν γέρος, ξεκούτιανε, ο Μπουφόν. Από μόνος του πρέπει να σταματήσει και να δώσει τα γάντια σε έναν άλλο τερματοφύλακα, να κάτσει ένα πληρωματικό, να το γυμνάσει, να του πει 5 κουβέντες, σαν μεγαλύτερος, ο Μπουφόν. Ο Μπουφόν. Αυτά. Αν είναι θέμα μάπας, κανείς δεν θα σ' άκουγε. Κώστα, λέει ο 472. Ναι, αλλά μπορεί η μάπα η δικιά μου να με έχει στερήσει μεγαλύτερες καταστάσεις και καλύτερες καταστάσεις. Δεν το ξέρεις. Αν είχα και ωραία μάπα και διαφορετική, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που ξέρεις. Ή αν είχα και χειρότερη μάπα, μπορεί πάλι να ήμουν καλύτερα. Δεν το ξέρεις. Και σίγουρα δεν σε ακούει κάποιος για τη μάπα. Σε ακούει, δεν σε βλέπει. Εγώ τηλεοπτικά δεν πήγα αλφα εθνική. Οπότε η μάπα μου μπορεί να με τράβηξε προς τα πίσω, λέω εγώ, σου απαντώ. Σεκιουριτάς από αίθουσα τύπου στο Βόλο, Κώστα, καλή εκπομπή, λέει ο 647. Λοιπόν, τι ερωτήματα έχουμε εδώ, για να δούμε τι άλλα μηνύματα υπάρχουν. Καλημέρα Κωστή μου, λέει ο Παύλος από την Οδό Δαρδανελίων, 24 ετών. Εκ μέρους της γενιάς του 90 ευχαριστούμε για τη στήριξη, τα καλά λόγια. Δυστυχώς είσαι σωστός. Δυστυχώς είσαι σωστός. Ραπ, ποιος είσαι, ο Ντάνος και βγάζει τόσες φωτός στην έκθεση? Να κάνω ρε φίλε, πήγα μία ώρα στην έκθεση και βγήκα πάρα πολλές φωτογραφίες. Με βγάλαν φωτογραφίες, τι να κάνω. Είχα όρεξη νομίζει εγώ να βγαίνω φωτογραφίες. Γιατρός, πρώην Ηρακλειδέας, νυν οπαδός της Ξάνθης. Μια υποθετική ερώτηση κάνω. Αν η Κολονία έπεσε στην Ελλάδα το πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα μετά από 20 χρόνια και κατέβαιναν 20.000 κομμάτια, τι θα γινόταν? Τι θα γινόταν? Του κουτρούλιο γάμος θα γινόταν. Θα έπεφτε το ξύλο της αλεμπούς. Η αστυνομία θα δήλωνε ως συνήθως ανίκανη. Ανίκανη. Ο αστυνομικός διευθυντής θα κλειδωνότανε, ξέρω εγώ, στο δωμάτιο και δεν θα έκανε καμία δήλωση. Θα ήμασταν ανίκανοι να διαχειριστούμε σαν χώρα μια τέτοια κατάσταση. Θα πηγαίναμε να κάνουμε προσευχές, γιατί και θα ακούγαμε Καζατζίδη φυσικά μετά από εκεί, γιατί θα γινόταν μια ολική καταστροφή. Τι θα γινόταν? Το ξύλο της αρκούδας θα γινόταν. Λοιπόν, κομμουνιστής. Τον είδα ρε παιδιά τον κομμουνιστή να κάνει ερώτηση στον Κουτσούμπα σήμερα στην ΕΡΤ3. Δεν θα ήθελα να ήμουν Κουτσούμπας. Δηλαδή ο κομμουνιστής πήγε κόντρα στον κομμουνιστή του Κουκουέ και του έκανε δύσκολη ερώτηση. Τι έπλεξε μέσα, τι σπίτια που μας τα παίρνουν, τι τραβεστή που παντρεύονται. Αυτό δεν ήταν ερώτηση ρε κομμουνιστή που τον έκανε στον Κουτσούμπα. Με φώναξε η Αλίκη εδώ στο κηλικείο με τον Κλαδά, τρέξε μου λέει να δεις τον κομμουνιστή.
Βλέπω τον κομμουνιστή, έχω πέσει ξερός κάτω. Τον έσκησε τον Κουτσούμπα. Δεν θα ήθελα να είμαι ο Κουτσούμπας και να με ρωτάει ο κομμουνιστής κομμουνιστική ερώτηση. Κι ας ήμουν κομμουνιστής, αρχικομμουνιστής του ΚΚΚ. Ραπτό.gr. Μου στέλνει λοιπόν ο κομμουνιστής που σήμερα έκανε επικές ερωτήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κουτσούμπα. Απευθείας μετάδοση R3 λέει. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Το ραπτό.gr. Λοιπόν, άλλα θέματα. Με ρωτάτε για το Βιερίνια που θα κάτσει στον πάγκο κτλ. Δεν είναι έτοιμος ο Βιερίνια να παίξει ούτε ένα ημίχρονο. Δεν είναι έτοιμος. Το παίρνει εκεί πέρα μέσα να και κλιματιστεί κτλ. Ο Λουτσέσκος. Πρώτον. Δεύτερον, αν δεν κερδίσετε αυτό το πανετολικό με σκορ που έρχεται με ελλείψεις, πότε θα το κάνετε. Τρίτον, τυχεροί είστε που είναι και κλεισμένο το θυρόν η Τούμπα, γιατί εάν ο ΠΑΟ ξεκινήσει το πρώτο 20 λεπτο και δεν βάλει γκολ και αρχίσουν να αρχίσουν τα ου, τα α, τα ι και τα ο και ο Σαββίδης και μπαμπά και ιστορίες, είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟ που έχει κλειστές τις θύρες και δεν θα έχει καρνίβαλους να πιέζουν μια ομάδα ντεφορμέ, μια ομάδα αμοντάριστη, μια ομάδα με προπονητή που έχει χάσει την κοινωνιολογική του υπόσταση, με παίκτες όπου ακόμα είναι σε κακή φόρμα. Να τους ξαναπώ, στους ξαναλέω, Κάνιας νούμερο 1, Λέοβατς νούμερο 2, Ελκαντουρί και Αλχαλίλη, πώς το λένε τον άλλον, ο Μαουρίτσιο, 3-4. Μπίζεσβαρ δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό σε 4-2-3-1. Να κάνω παρένθεση και να πω και τους λόγους. Το έχω πει πολλές φορές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Ο Μπίζεσβαρ είναι παιχταράς. Παιχταράς. Έχει ένα θώρακα όμως και μια κατασκευή σώματος όπου δεν τον βολεύουν οι κούρσες. Δεν τον βολεύει η καλή γενική αντοχή και η μεγάλη χώρη. Δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Τελειώσαμε. Να κάνουμε μάθημα και στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ. Ο Μπίσεσβαρ θέλει δύο χαφ σκύλους. Όχι σαν το δικό μου το σκυλάκι τι μείνει. Σκύλους. Pitbull. Και να τον βάλεις 10 μέτρα έξω από την περιοχή να πάρει την μπάλα. Θα σου κάνει παπάδες. Θα σου κάνει σουτ. Θα σκοράρει. Θα σου κάνει assist σε κλειστό χώρο. Σε ανοιχτό χώρο, αν βρει, θα κάνει και μία τρίπλα. Θα σου δώσει και μία πάσα. Θα στηρίξει και την επίθεση να χωθεί. Και θα ωφεληθείς 150%. Δεν το κάνετε αυτό. Τον έχετε εκεί πέρα να παίρνει την μπάλα από τα center back μπροστά, να την κατεβάζει στα 60 μέτρα. Δεν μπορεί αυτός. Δεν το καταλαβαίνετε. Όσοι γυμνάζεστε θα με καταλάβετε. Εγώ έχω βαρύ σκελετό. Δεν κάνει να κάνω τζόκινγκ στην ηλικία μου πάνω από 5 χιλιόμετρα. Ο άλλος είναι ελαφρύς, ελαφρικόκαλος. Φαρδιές πλάτες δεν έχει. Χέρια βαριά δεν έχει. Βαριά χοντρά πόδια δεν έχει. Είναι να γιατρέχει και 8 χιλιόμετρα. Αυτός είναι άλλο κορμί. Ο άλλος που είναι μειώδης και εκρηκτικός θα κάνει 200 μέτρα, 400 μέτρα, 100 μέτρα. Ο άλλος που είναι να πούμε σαν τον Άγιο Φανούριο, αδύνατος να πούμε και σκήνομα του Φαραώ, κόκαλα και πέτσα, θα παίξει το μαραθώνιο. Τα 10 χιλιόμετρα, τα 15 χιλιόμετρα, τα 9 χιλιόμετρα, τα 8 χιλιόμετρα. Το Μπίσεσβαρ λοιπόν δεν τον βάζουν εκεί. Κλείνει η παρένθεση. Άλλος ντεφορμέ παίκτης. Άλλος ντεφορμέ παίκτης. Μακ. Ήρθε ο Μακ. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου. Φεύγει φαντάρος 19 χρονών ο Μιχαλάκης. Αδύνατος 70 κιλά, 1,80. Γεια σου Μιχαλάκη μου, γεια σου αγοράκι μου, η μάνα στο τρένο. Φεύγει ο Μιχαλάκης, έρχεται μετά δύο χρόνια Μιχαλάκης. Κάτι μάγουλα σαν τον κόκκινο, 97 κιλά. Τον έχουν ταΐσει κρέατα από το 1980 στην κατάψυξη στο στρατό. Τον έχουν πάθει αβιταμίνωση, έχει γίνει σαν μπουλούκος ο Μιχαλάκης. Ο Μιχαλάκης είσαι, αφήνει και μουσε ο Μιχαλάκης, να η κοιλιά. Ναι, ο Μιχαλάκης είναι. Ήρθε και ο Μακ να παίξει τον ΠΑΟΚ. Ντεφορμέ. Και το χειρότερο, ο Πρίγιοβιτς. Βρωμάν τα πόδια του. Βρωμάν τα πόδια του. Κι άκοπα νύχια έχει. Δεν μπορεί να σκόψει με τον ηχοκόπτη τα νύχια του. Δεν μπορεί να σκύψει.
Δεν μπορεί να σκύψει. Άμα βρει ένα 50 ευρώ στο δρόμο, θα πει το γιο του, σκύψε να πάρει το 50 ευρώ και δώστε μου να πούμε, να σου δώσω χαρτζιλίκι. Δεν μπορεί να σκύψει, ρε, δεν το βλέπετε πως είναι. Περιμένω να ανέβει. Και έρχομαι και συγκρίνω και τους παίκτες του Ολυμπιακού με του ΠΑΟΚ. Τα ίδια, να μην πω την κακιά τη λέξη και φωνάζει το αφεντικό και μ' ακούει, δεν τη λέω. Και ο Ολυμπιακός. Φορτούνης, θα ρίξει και βγήκε από το νοσοκομείο μετά από εγχείρηση. Κίτρινος, σαν το λεμόνι, οχρός, άνευρος, του παίρνουν την μπάλα, τα καλά εξάρια, έχει αρκετά εξάρια, του πάρουν την μπάλα και να δώσει μια μικρή πάση και να κάνει αντεπίθεση αντίπαλος ομάδα. Τέσσερα σέντερ φορ Ολυμπιακός, τέσσερις ντεφορμέ. Αχρίστευσε Ολυμπιακός, τέσσερα σέντερ φορ. Μπεν, τον αχρίστευσε. Ανσαριφάρτ, τον εξαφάνισε με αμμονιαζό Λάζαξ. Τον άλλο τον ανιμανί, πως το λένε, που είναι υπέρβαρος, έχει 6-7 κιλά, 5 παραπάνω από ό,τι είναι το κανονικό και τα λοιπά. Τον είδα εγώ από κοντά στην Ξάνθη που πήγα στα Κάγκελα και έβλεπα τον πισινό του, να πούμε, και τι έχει παραπάνω και τα λοιπά. Αυγουλοειδές, Μέση και τα λοιπά. Αζούμπαλος. Και ο Τζούρτζεβιτς, ο οποίος ίσως το παλικάρι, ίσως να χρειάζεται μια προσαρμογή. Εγώ τον περιμένω. Είναι ο πιο γρήγορος από αυτούς. Τέσσερις Ολυμπιακός τους εξαφάνισε. Φορτούνης ανεμικός. Ο Μάριν, ένα ανθρωπάκι στην Ξάνθη που το κατάπιε ο αριστερός μπακ και όταν τον έβαλε δεκάρι, τον κατάπιε ο Καμαρά, αφού πρώτα κατάπιε τον Φορτούνη, ο Μάριν. Σέντερ μπακ αργός. Σας το είπαμε από το Μετρόπολης. Εντάξει, μπορεί κάποιοι παοξίδες να το είδανε και οπαδικά. Εγώ το είδα μόνο επαγγελματικά. Αργό σέντερ μπακ. Πολύ αργό σέντερ μπακ. Δεν έχει και αριστερό μπακ. Ο Κούτρης τον κάνατε Μαρζέλο. Δεν βγαίνει ο άλλος από τον Πειραιά. Λέει Αυγερινέ. Αυγερινέ, τον περιμένω. Μια εβδομάδα είμαι που ήμουν στην Ξάνθη. Τον περιμένω να βγει, δεν μου βγήκε. Αυγερινέ, θα δει τον Κούτρη στην Ξάνθη. Αυγερινέ, μεγάλος αριστερός μπακ ο Κούτρης. Μαρσέλο ο Κούτρης. Τον Κούτρη. Πάρτο με τον Καράμπελα στον Άρη. Να μαλώνουν ποιος θα κάνει τις γκέλες να βάζει ο εξτρέμ τον γκολ. Ο Κούτρης. Τον κάνατε αμέσως παιχταρά τον Κούτρη. Και βάζετε το Φιγκέρας με δεξί πόδι αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό. Πιο τεφορμέ ομάδα του πρωταθλήματος είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Σειρότερα δεν μπορούν να πάνε και οι δύο. Σε αθλειότατη κατάσταση. Και ο Ολυμπιακός και ακόμα χειρότερα ο ΠΑΟΚ. Και βγαίνει ο προπονητής του και λέει στο λαό του ΠΑΟΚ και στον Κέσσαρα, κύριε μου, το πρωτάθλημα είναι όνειρο. Και δεν το διώξαν ακόμα. Όταν δύο ώρες πιο μπροστά βγήκε ο Σαββίδης και λέει θα πεθάνετε για το πρωτάθλημα. Και ο Πρίγιοβιτς, ο Σέντερ Φορ, λέει στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Και ο μπαμπά λέει στόχος μπαμπά είναι το πρωτάθλημα. Και δεν το διώξαν ακόμα γιατί ακόμα δεν έγινε το δικαστήριο. Ξέρουνε τι θέλω να πω από τον ΠΑΟΚ. Δεν από περισσότερα πράγματα. Είναι το δικαστήριο. Μόλις γίνει το δικαστήριο ή όμα πάει στο αρχείο ιστορία, σου πω εγώ άμα μείνω Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Άντε μπράβο. Μηνύματα. Δεν μ' αρέσουν, σε είπα, οι κάμψεις 4-30. Λουφάρω όταν κάνουμε κάμψεις. Δεν κάνω κάμψεις, δεν μ' αρέσουν. Τι να σου πω, κοιλιά. Όταν λέω δάσκαλος, ζέσταμα, πάμε 15 κάμψεις, ξέρω εγώ, εγώ κάνω χιλιακούς. Δεν μ' αρέσουν οι κάμψεις. Μ' αρέσει ο Πάγκος, όχι ο Γιάννης, ο Πάγκος και το πουλόβερ και άλλες ασκήσεις δυναμωτικές. Δεν μ' αρέσει να πούμε οι κάμψεις. Το μονόζυγο πιο πολύ μ' αρέσει. Α, δεν μ' αρέσουν οι κάμψεις, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν. Ραπτόπουλε, ένας που έχει νοοτροπία Καζαντζίδη, πιστεύεις ότι θέλει να αποποιηθεί τις ευθύνες στη ζωή του? Ο καζαντζιδισμός είναι τρόπος ζωής. Ο μαρθαβουρτσισμός είναι τρόπος ζωής. Φταίει πάντα ο άλλος. Δηλαδή, στη σχέση χώρισε, ξέρω εγώ, φταίει ο άλλος. Παλιάνθρωπος η γυναίκα, ο Καζαντζίδης ήταν ο καλύτερος. Ένα σκύλος και μια γυναίκα ήταν αυτή, τον απάτησε αυτή. Κάποιο λόγο θα έχει να τον απατήσει. Κάτι δεν έκανε καλά. Τον απάτησε. Άμα ήταν τίποτα καλός, δεν θα τον απατούσε. Θα μου πεις, μπορεί να είναι ο άλλος καλός, να τον απατήσει. Ή και το αντίθετο να γίνει. Η ξενιτιά είναι το μεγαλύτερο παραμύθι του Καζαντζίδη. Πάντα υπάρχει ξενιτιά. Δεκαετία 60 ξενιτιά. Επιχούντας ξενιτιά.
Επί Πασόκ δεν υπήρχε ξενιτιά, εξαφανίστηκε ο Καζατζίδης. Επί Πασόκ. Ήταν τα χρόνια δύσκολα. Και αυτό το παραμύθι, τη ξενιτιά και τα χρόνια δύσκολα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, να είναι χρόνια εύκολα. Δεν υπάρχει τραγούδι «Έρχονται χρόνια εύκολα». Δεν το έχω ακούσει εγώ από κανένα στιχουργό. Πουλάει ο πόνος. Πουλάει ο χωρισμός. Δεν βγει κανένα τραγούδι και πει «Τα φτιάξα με την Μάρο και τι καλά που είμαι, γράψε ένα τραγούδι». Το τραγούδι το γράφει ο άλλος σε κακή στιγμή. Είναι για τον πόνο οι περισσότεροι. Γι' αυτό λέει «Χαζοτράγουδα». Χαζοτράγουδα τα ευχάριστα τραγούδια. Τα δυσάρεστα τραγούδια πουλάνε περισσότερο. Και ο Καζαντζίδης ήταν η μεγαλύτερη μαυρίλα της ψυχής. Ναι, η μεγαλύτερη μαυρίλα της ψυχής. Ορίστε, φάει κατάθλιψη τώρα. Μόνο από την εισαγωγή πάει στο ψυχιατρίο Σταυρούπολης. Άκου τώρα. Άκου τώρα, άκου κατάρα, άκου. Το μπουζούκι μόνο που δεν έχει κλάψει μαντήλι να μαζέψει τα δάκρυα. Άκου τώρα αργότητα. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Τι λέω ρε μεγάλε. Γεμάτα καταιγίδες. Αυτό είναι. Παΐσιος Καζαντζίδης Μάρθα Βούρτση. Τελείωσε. Παΐσιος Καζαντζίδης και Μάρθα Βούρτση. Σέντερ φόρο ένας έξω αριστερά ο άλλος, έξω δεξιά ο άλλος. Απ' τους ακούσεις κατάθλιψη. Αυτό είναι. Να θυμάσαι. Ρετσίρα, υπόγειο, θολό μάτι. Κάπνα εκεί πέρα μέσα. Η Μαλμποριά να πούμε. Κάχας είσαι καμιά γωνιά. Καυτό καιρό καμιά μυθιά. Χρόνια δύσκολα. Λύση μας δίνεις ρε Καζαντζίδη. Κλάψα. Ο κόσμος είναι ανάγκος και εμείς πληγές γεμάτος. Αυτό είναι. Η Μαρινέλα έφυγε από το παράθυρο της κουζίνας, δεν τον άντεξε. Πλονζόν έκανε. Όχι Μπάνκς, όχι Χριστίδης, όχι Σαργκάνης, όχι Κελεσίδης. Την είχε πρίξει τη γυναίκα με τη μάνα του. Η Γεστημανή, έτσι η Γεστημανή, αλλιώς η Γεστημανή, μάνα του Γεστημανή. Την έπριξε τη γυναίκα. Πλονζώνει η Μαρινέλα, Μπάνκς. Έφυγε, πέταξε τα γάντια από την κουζίνα και ακόμα τρέχει η γυναίκα. Ναι, ναι. Διάλειμμα, διάλειμμα. Γεια σου Γιαννάκη Παλαιολόγου. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παράλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς Delivera. Αυτό το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου μία ακόμη μεγάλη προσφορά από τη Metro Sport. 50 αυθεντικές φανέλες του Αντελίνο Βιερίνια εντελώς δωρεάν για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου μη χάσετε τη Metro Sport. Φορέστε τη φανέλα του Βιερίνια και παίξτε μεγάλη μπάλα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έβαλε τον Καζαντζίδη τον καταραμένο και δεν έχω ούτε μία γραμμή στη. Τι να δώσω τηλέφωνα, πρόλαβα με αυτόν τον καταραμένο, τον αγέλαστο. Τον αγέλαστο τον Καζαντζίδη. 2-31-0. Το ψωμί τη ξενιτιά είναι πικρό. Αυτό είναι. 90-90-90. Άντε να δούμε, ξεκινάει η Μπαρτσελώνα.
ξεκινάει να πούμε η Ιταλία, ξεκινάει να πούμε, ξεκινάει η Αγγλία που είναι γοητευτική, η Ελλάδα, η Β' Εθνική έχει καιρό να ξεκινήσει, ξεκίνησε το Junior Boca, με τα δεύτερα κατεβαίνει Boca Junior. Ο άλλος ο Μυροφορίδης δεν έχει αφήσει να πούμε, δεν έχει αφήσει σταθμό για σταθμό συνέντευξη, πήγε πήρε 6 εξτρέμ, δεξιά πήγε και πήρε. Ψώνησε 6 δεξιά εξτρέμ. Κατάλαβες, center for δεν πήρανε, πήρε τον Πλατέλα δεξί εξτρέμ, πήρε τον Μπασά εξτρέμ δεξί, τον Γκάσο, ο Μιλούνοβης που είναι, Ντούνις και Μπαργκάν, 6 δεξιά εξτρέμ πήρε. Κυριακέ, κάνει προγραμματισμό μεγάλο Άρης. Κάνει αβάντα και ο Ραγκάτσης. Λέει μεγάλος, λέει αυτός. 2-31-0-90-90-90. Θα γίνει με αυτό το βρούμο Καζαντζίδη, ρε, βάλε τίποτα άλλο να ακούσουμε. Μπα και πάρει κι ένα σπίτι. Παπαπαπαπαψί κι άλλη μάνα πια για χωρισμό μικρά. Παπαπαπαπαπαπα. Εκτείναξη έκανε η Μαρινέλα από την κουζίνα. Έφυγε, πέταξε τα γάντια και μην είδατε τον Παναή. Καλημέρα τον πρώτο φίλο, ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε, πρώτος. Βασίλης από Μαγνησία. Τι κάνετε? Γεια σου, Βασιλάκη. Τι κάνει η Μαγνησία? Φίλε, καταρχήν είμαι τον Κασαντζίδη. Τώρα έτσι όπως είμαι, δουλεύω και νύχτα, ξέρεις, είμαι και μόνος μου. Ας βάλει Πάολα. Θα κόψουμε καμιά φλέβα. Βέβαια, έχει τόσους ευχάριστους ανθρώπους να ακούσουμε. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο όχι θέμα. Όχι οι Εβραίοι τον κυνηγούσαν, όχι οι εξωγήινοι του κλέψαν το στίχο. Απαράθεμάτωνα. Λοιπόν, όσον αφορά για την τέτοια του Λουτσέσκου, θέλω να μου πεις, αν κατάλαβα καλά, μας είπε ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα ούτε φέτος. Όχι, είπε είναι όνειρο. Δεν είναι στόχος. Άρα ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Όχι, όχι, δεν το είπα αυτό. Αυτός ο Φουκαράς ήθελε να βγάλει από πάνω του το στρες του πρωταθλητισμού. Είναι μεγάλο βάρος για τον Λουτσέσκου αυτό που έκανε ο Σαββίδης πριν 10 μέρες με τους ρεπόρτερ και την Πάε Πάοκ που έβγαλε στον αέρα το μπάτζετ, το μεγαλύτερο όλων των εποχών για τον Πάοκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός, είναι παοξής. Η ΕΠΟ είναι δικιά μας, ο Ολυμπιακός βάλετε και το βάρος του χωριάτη του Λουτσέσκου είναι μεγάλο να σηκώσει το πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι ρε φίλε, αλλά να σου ερωτήσω κάτι, όταν ο πρόεδρος λέει αυτό και αυτός λέει το άλλο, τελικά τι γίνεται σε αυτή την ομάδα? Είναι σαν να λέει ο Ανδρώνης, θέλω να βγούμε πρώτοι τουλάχιστον δύο δίμηνα φέτος και εγώ να βγω με τον κόκκινο και να λέω, μα αυτός τρελός είναι. Εμείς στόχος μας είναι όνειρο αυτό εδώ. Κατάλαβες? Λοιπόν, τι να πω. Λοιπόν, και ένα δεύτερο. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έγινε, επειδή σε άκουγα πριν που έλεγες για τη νεολαία, για τους εξιντάριδες και αυτά. Ναι, δεν μπορώ να ακούω. Απαγορεύω μάλλον. Φασιστικά το λέω. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω απλά. Όταν το 40, όταν έγινε ο πόλεμος. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Δεν υπήρχε και τότε φτώχεια και χειρότερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που ζούμε. Έχω απάντηση. Εμείς. Έχω απάντηση. Περίμενε λίγο. Να σε ρωτήσω. Ναι. Τότε οι νέοι άνθρωποι που ήταν χειρότερα από εμάς, ναι, δεν πολέμησαν για αυτό που πήγαν να τους πάρουν. Άκου. Τι θέλω να πω. Να τελειώσω λίγο το ερώτημα και μου απαντάς. Τι θέλω να πω με αυτό. Εμείς, η δικιά μου η γενιά, δεν έπρεπε πρώτα να αντιδράσουμε στη χώρα μας αυτά που μας πήρανε και μετά να σκοθούμε να φύγουμε? Δεν προλάβαινες. Εδώ ήρθες να ζήσεις μία ζωή. Τι να πολεμήσεις? Πρώτον, δεύτερον, μετά τον όλεθρο του 40 και του εμφυλίου, μόνο καλό μπορούσε να γίνει. Χειρότερο, είχε προοπτική ανοικοδόμηση, ναι, η πόλη. Ήταν 300.000 η Θεσσαλονίκη, τώρα είναι 1-2 εκατομμύρια. Φουσκώσαμε. Ναι. Εργοστάσια, υπήρχε παραγωγικότητα. Έπρεπε να παράξουμε. Τώρα δεν υπάρχει, έχει πήξει η ιστορία όλη. Πρώτον, και υπήρχε λοιπόν η προοπτική. Εγώ έχω ζήσει την αλαζονία του Πασόκ, τα πασοκοειδή, 65χρονα, ναι, 70χρονα, δεν μπορούν, ναι, να μιλήσουν, ναι, για τον νέο, να τον κριτικάρουν. Γροθιά! Στο σαγόνι, σπάσιμο της μασέλας, τσιμουδιά. Συμφωνώ το κομμάτι. Τσιμουδιά. Και ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσω. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ με αυτή την ανοργανωσία που έχει διοικητικά
και με αυτή την πατάτα που λέγεται Βιερίνια, νομίζεις ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα? Όσο είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, έχεις πάρει την ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του. Δεν πάρεις πρωτάθλημα. Εγώ, αυτό που λέω, κάνω υπομονή. Δεν κάνω υπομονή. Έχω στόχο το πρωτάθλημα. Ή το παίρνω ή δεν το παίρνω. Δύο χρόνια είναι. Bye bye. Δύο χρόνια καλώς είναι. Άμα πάρει ο Τράγκη τον Παναθηναϊκό, δυναμώσει η ΑΚ, μπει στην Άγια Σοφιά. Κάηκα μετά. Τώρα είναι ευκαιρία. Αν πει ο Τράγκη, 40 χρονών είναι ο Τράγκη. Ξέρεις τι περιουσία έχει ο... Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα Κωστά. Γεια σου φίλε. Ο χθεσινός είμαι, μαλώνομαι με το κόκκινο από τη Φλόρινα. Τι μαλώνεις και εσύ ρε, θα βρεις άκρη ρε. Μα να μαλώσεις με γυναίκα και με τον κόκκινο, χαμένος θα βγεις. Γιατί? Γιατί δεν θα βρεις δίκιο. Εδώ έχεις ένα δίκιο, δεν μου λες. Ναι. Πώς τη βλέπεις τώρα την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα ρε γάμα? Να φτιάξει ή να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ? Να σηκωθείτε να φύγετε από εδώ. Και εσένα, τι είναι η γνώμη σου? Σου μιλάω, θα λες και μιλάω στο παιδί μου. Άμα το παιδί μου πάει 22 χρόνια, 23, ζω εγώ. Σπουδάσει κάτι. Όχι γαλλικά, όχι αγγλικά. Όχι θέλει να γίνει γιατρός, όχι βιολόγος, όχι κάτι να γίνει. Και πάει, ας πούμε, στο Διαβαλκανικό και την πούν 300 ευρώ. Ποιος σε είπε, θα την πω 300 ευρώ, έλα. Θα τον περιμένω στην πόρτα. Πάρ τις μπουνιές σου. Φύγε στο Βέλγιο. Φύγε! Βρες γκόμενο και φύγε να σωθείς. Τι να την πω, θα κλάψω πικρά, θα βάλω καζαντζίδι. Τι να κάνω, τι να το πω το κορίτσι. Μείνε 300 ευρώ δούλα εδώ πέρα, το κάθε λιακουνάκο που δεν πληρώνει, να πούμε, τους υπαλλήλους στο Κιανό Σταυρό και στη Γιουρομίδια 6 μήνες πίσω. Το λιακουνάκο με τη Βραχιολάκη και αυτός θα έχει τα εκατομμύρια, για παράδειγμα. Τι να την πω. Έτσι, και εμένα αυτή την συμβουλή μου δίνεις, θα την κάνω. Εάν έχεις κάτι, καλή προοπτική να φύγεις, έχεις γυναίκα, παιδιά, γκόμενα, τίποτα δεν έχεις. Μια μάνα έχεις και ένα μπαμπά, φύγε. Έτσι, έτσι. Φύγε. Θα κλάψει η μάνα, τον μπαμπά σου μπορεί να τον γουστάρει γιατί 30 χρόνια τον έφαγε στη μάπα να αηρίζει τον μπαμπά και να βρωμάει και να βγαίνει. Άσε, μην τους υπολογίζεις, κοίτα την πάρτι σου. Άσε τους αυτούς να τρώγονται. Μη σε νοιάζει. Δεν είμαι έτσι εγώ να μην... Βρεάσε, κοίτα το τομάρι σου εκεί πέρα. Αυτοί κάναν τη ζωή τους. Φάγανε, ήπιανε, μεθύσανε, κάνανε έρωτα, γνωρίσανε, φάγανε κρατικό χρήμα. Μια χαρά πήρα σύνταξη, φύγε να φτιάξει το τομάρι σου, να σωθείς. Και ας σε λέει ο Καζάκος ο Κουμούνας ότι είσαι προδότης. Να έρθει σε μένα μπροστά να το πει ο Κουμούνας ότι είσαι προδότης εσύ που αφήνεις την Ελλάδα και φεύγεις. Φιλιά, σ' αγαπώ. Επόμενος. Βγήκε τώρα ο Καζάκος να μας κάνει κριτική. Κουμούνας απ' τη μια, στη Φίνος Φιλμ τα έπαιρνε απ' την άλλη, που τα έπαιρνε απ' τη Χούντα η Φίνος Φιλμ. Άντε μπράβο κι αυτός Κικαρέζη. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Καλώς τον. Μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ είμαι 21-22 χρονών. Για πες τα, γόρι οικονομικό. Για πες τα. Ναι. Και πραγματικά η γενιά του παππού μου λένε ότι δημιούργησαν την Ελλάδα, αλλά αυτοί την κατέστρεψαν. Ναι. Αυτοί δανείστηκαν. Να μην κάνουν αυτοί κριτική σε εσάς. Όχι, κριτική σε εσάς. Και εσύ είσαι ο πιο σωστός. Βγαίνεις και τα λες. Όλοι οι άλλοι, μα μου και μαλακοί. Μη. Δεν αβριζείς όμως. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Πάει ένας 68 χρονών, μου λέει με μια μαγιά απένταρος. Ξέρεις πόσα λεφτά έχω φάει εγώ? Πού να ξέρω. Πού να ξέρω εγώ με τον κουλοχέρι εσύ πρώτη Δευτέρα τι έκανε. Δεν ξέρω λέω. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι είναι ρε Χιλίτη, δώσε γραμμές. Έλα ρε. Ας πέσουν οι τσουτσούμας έπεσε, τα γραμμές πέσαν. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Τι στεναχωριές. Το πολύ πολύ δεν θα έχουμε γραμμές. Τι στεναχωριές. Μην αγχώνεσαι. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Γλυκέ μου άνθρωπε. Λέγε λοιπόν, φίλε. Ναι. Ποια είναι τα τρία κακά τη μοίρα μα σαν έθνος, ξέρεις ποια είναι? Για πες τα μου να τα μάθω εγώ. Ένα Καζαντζίδης. Ένα Καζαντζίδης. Δεύτερο Ξανθόπουλος. Ναι. Τρία Κούρκουλος. Ο Κούρκουλος γιατί? Αυτά είναι για αυτούς τους τρεις. Ο Παπανδρέου δεν είναι δηλαδή ο Ανδρέας. Τι λέει? Είναι ο Κούρκουλος δηλαδή και δεν είναι ο Παπανδρέου? Από εκεί πήρε ο Παπανδρέας. Αυτά είναι τα τρία κακά, ε. Ναι, εκεί. Εκεί καταλήγεις εσύ. Γι' αυτό χάσαμε το κράτος μας. Γι' αυτό απ' τη μία ο Μαμάκιας, ο Κλαψιάρης, ο τέτοια. Ο άλλος απ' την άλλη με κεράτωσε εγκόμενα και πάω και χτυπιέμαι και ρίχνω τις βότσες μου, ξέρω εγώ τα ούσκι μου και κάνω και ρίχνω και μια ζεμπεκιά και είμαι μάγκας. Ο άλλος με αδίκησε.
Εδώ σε αυτούς τους τρεις, εδώ επικεντρώνεται η μιζέρια της σημερινής Ελλάδος, είναι ακριβώς εδώ πάνω, σε αυτούς τους τρεις είναι. Και ο Κούρκολος, ρε φίλε, ο Κούρκολος ήταν ωραίος άντρας, γιατί, τι έκανε. Δεν είπα είναι ή δεν είναι ωραίος, είναι ο τύπος, ότι ξέρω εγώ, ο αυτός και να... Εσύ είσαι κασατζηδικός, ε, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από σένα. Και αυτά και εγώ είμαι, γιατί να με κοιτάξει έτσι γκόμενα και πάω και χτυπάω τα ποτήρια και χαλιέμαι μέσα, ξέρω εγώ, και πέρα, για να βάτε 69 ακόμη, γιατί ψιλοστράβωσα και τέτοια. Και σου λέω, είναι η μία πλευρά του τριγώνου, η πιο τσαμπουκαλεμένη, ρε παιδί. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Παοξής είμαι. Εσύ πόσο καζατζίδης αμπαοξής έχει μέσα σου? Καθόλου. Όχι, εσύ όχι, αμπαοξής. Εσύ είσαι DNA καζατζίδη, έγινε. Ο ΠΑΟΚ. Πλάκα κάνεις. Δεν ξέρω για τον ΠΑΟΚ, για μένα σου λέω. Σαν ΠΑΟΞής, καζατζιδισμό δεν έχεις απάνω σου? Με αδικήσανε, δεν μας άφησανε. Ρε, εσύ τι είμαι, με ποιο μιλάω, με του Άρη? Μιλάω τόση ώρα, σου λέω ότι είναι μέσα στα τρία κακά της μοίρας μου. Σαν ΠΑΟΚ, λέω, πήρες DNA καζατζίδι, αυτό λέω, σαν ΠΑΟΞής. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Δηλαδή ο ΠΑΟΞής τι DNA έχει? Πώς θα το χαρακτήριζες το ΠΑΟΞης? Πώς? Ο ΠΑΟΞης δεν είναι ένα πράγμα. Τι DNA έχει, ρε παιδί μου, είναι της μύρλας, είναι της χαράς, της αισιοδοξίας? Όχι, πράγματα, υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι. Τι λες τώρα? Άκου καταραμένο τραγούδι. Το ξέρω, καταστράφηκα. Απακατάρα. Απ' το φιλοτισμό μου. Επόμενη γραμμή. Οπα, βρωμοκοπάει ρετσινίλα και κάπνα και υπόγειο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δεν μπορώ να τον ακούω. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, καλησπέρα, όλα καλά? Καλά, ρε φίλε, να. Λοιπόν, δεν σε ακούγα από τώρα, ασχολάσαι βασικά τη δουλειά μου. Είμαι νέος εγώ, 27χρονος, και είμαι οπαδός του Άρη βασικά. Καλά κάνεις. Και έβλεπα τα site σήμερα, αυτοί λέγανε για την BOK, αυτό που θα πει η δεύτερη ομάδα, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη και όποια ομάδα θα διαθέσει, δεν μας νοιάζει. Διάβασε ένα site που βγήκε ένας δημοσιογράφος, κατά κύριο λόγο νομίζω ότι πρέπει να ήταν του ΠΑΟΚ αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του. ΠΑΟΞής είναι αυτός? Νομίζω ήταν ΠΑΟΞής και μιλούσε με τον προπονητή της BOK, που δεν θα έρθει τελικά στο χάρι λαό αυτός. Ναι. Και έκανε 5 ερωτήσεις για τον ΠΑΟΚ και 2 ερωτήσεις για τον Άρη. Και τώρα έχουν βγάλει όλοι ότι θα έρθει η δεύτερη ομάδα και μην πηγαίνετε στο γήπεδο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι αρκετά μικρός και δεν θα πάω να στηρίξω τον Καρυπίδη, ούτε τον άλλο Φαλάκα που έχουμε στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι λεφτά έχει. Θα πάω για τον Άρη. Να σωθεί ο Άρης. Να κάνει κάτι ο Άρης προοπτική. Άρα θέλω να πω να πάει όλος ο κόσμος στο γήπεδο και ας έρθει και το παιδικό της Μπόκα. Δεν θα πάμε για την Μπόκα. Θα πάμε να δούμε λίγο Άρη. Σωστό. Γιατί 4 χρόνια τώρα μας έχει βγει το κεφάλι, δεν βλέπουμε τίποτα. Σωστό αυτό. Πάμε 500 άτομα και 600. Σωστό. Αφήστε την Μπόκα, αφήστε τη θεία μου, αφήστε ποιον να είναι και πάτε στο κύπελλο για τον Άρη, όχι για την Μπόκα. Καιρός, εγώ θα δώσω ένα άλλο σύνθημα. Καιρός οι Αριανοί να πληρώσουν τον Άρη και όχι να κερδίζουν από τον Άρη. Ναι, ας τον Καρυπίδη να κάνει τι θέλει. Φυλακή να μπει, ό,τι θέλει ας κάνει. Εμείς για τον Άρη θα πάμε και δεν πάμε για τον Καρυπίδη και ας βγάλει όσα θέλει. Ο Άρη να είναι καλά. Αυτά. Καλή ξεκούραση να έχεις. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση να έχεις. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Πάμε, Κώστα. Πάμε, άντε. Ναι. Ναι, καλημέρα, Κώστα. Άντε, ρε φίλε, πάμε. Ακούς? Άντε πάλι. Σ' ακούω. Προγνωστικά μπορείς να μου δώσεις για Σαββατοκύριακο? Θες να χάσεις τα λεφτά σου, δηλαδή? Όχι, ρε, τι να τα χάσω, ρε. Λέγε, μάτς να παίξουμε μαζί ένα. Λέγε, τι θες? Τι μαζί να παίξουμε? Πες 2-3 ματσάκια να τα παίξω. Γιάννενα Πανιώνιος, Άσος. Άσος, ωραίος. ΠΑΟΚ, πώς τη λένε την άλλη να, Πανετολικός, over. Ναι. Λαμία ΑΕΚ, διπλό. Δεν το έχει ο ΠΑΠ. Εντάξει, θα παίξουμε. Ολυμπιακός, Τρίπολη, 2-3 γκολ. Ναι. Σφιχτός, ο Παντελίδης. Ολυμπιακός δεφορμέ, δεν βλέπω 4-0 και 5-1 και τέτοια μεγάλα σκορ. Λοιπόν, για Ελλάδα σου μιλάω.
Μετά παίζει η Πλατανιάς Κέρκυρα, Άσος. Αυτά τα τρία. Άσος, ναι. Πλατανιάς, Άσος. Ναι. Πώς το λένε το άλλο. Πάω over Γιάννενα Πανιώνιος, Άσος. Εντάξει, δύο μονάδες δίνει τα Γιάννενα. Να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστώ. Καλό δρόμο. Για χαρά. Επόμενος κύριος. Ναι. Γεια σου, Κωστή. Ποια είσαι εσύ, μωρή? Άντε ρε Κωστή, τι μας κάνεις? Τι έπαθε? Δυο μέρες ο άλλος μας ψώφισε στον Καζαντζίδη. Το από την αυτό ρε φίλε. Μας ψώφισε στον Καζαντζίδη, να το δάκρυ κορόμινο. Βάρε βρε και καμιά φαραντούρη να ακούσουμε να έρθουμε στα ίσια μας. Μα Παναγία. Θα πούνε νυχτερίδες καράχνες. Κάν τον έλεγε αν τον καταραμένο. Τον κακό τον άνθρωπο. Πολύ πάνω ρε παιδί μου. Τον κακομούτσουνο. Δεν μου λες πως εφάνηκε ο Ολυμπιακός. Παπαπα. Βγάλ τον ρε Γιάννη από τον καταραμένο. Να τον δάκρυ κορόμιλο. Ο Ολυμπιακός, κυρά μου, δεν πρόσεξε την αδυναμία του, την έκανε την πίσω. Να μην ξανακούσεις τη δικιά μου εκπομπή, Κουκουρούκου. Και άμα να ξαναπάρεις τηλέφωνο στη δικιά μου εκπομπή, κόβεις από τώρα. Θύμωσε ο καλό. Θύμωσε. Δυο εβδομάδες τιμωρία, τέλος. Πόσο? Δυο εβδομάδες. Έτσι κι αλλιώς την κοπάνισα, έφυγα. Άντε στο καλό και να μην ξανάρθεις. Άντε πάει. Θύμωσε ο Γιάννης. Θύμωσε ο Γιάννης με τον Καζαντζίδη. Εντάξει. Και όχι τώρα να δεχτώ κριτική και από την Κουκουρούκου. Γιατί ρε Γιάννη, άνθρωπος είναι η Κουκουρούκου, γιατί να μην ξέρει. Ίσα ρε τώρα. Γιατί ρε Γιάννη, τι, δεν μπορεί να κάνει κριτική η Κουκουρούκου, δηλαδή άμα το κεφάλι της έχει. Καταρχάς, δεν έχω ακουστικά για να σε ακούσω. Ναι. Μην με κάνεις να μιλήσω τώρα για αυτό το θέμα. Μίλα. Γιατί θα σε κυνηγήσω, θα σε ρίξω το μπαλκόνι έξω. Γιατί δεν μιλήσω το μπαλκόνι. Έτσι μ' αρέσει. Για τον καταραμένο τον Καζαντζίδη. Ποιο είναι για τον Καζαντζίδη, για σένα μ' αρέσει να σε ρίξω το μπαλκόνι. Γιατί ρε, το ευχαριστιέμαι. Τι σε έκανα δηλαδή για θες να με ρίξω. Και όταν εγώ ευχαριστιέμαι κάτι το κάνω. Κάντο. Σ' αγαπάω. Καζαντζίδη. Σήμερα θα παίξει, ρε. Τι έχει. Τίποτα ευχάριστο. Ό,τι θέλει ο κόσμος σήμερα, ρε. Για χωρισμούς θα λέω. Και έχω και ποντιακά Παυλίνη Θεόδωρο, γιατί σαν αύριο πέθανε. Μήρε Γιάννη, μη. Το 2003, του Κυριακή, αλλά επειδή είναι Κυριακή, θα βάλω καμιά ωρίτσα, όχι πολύ. Αλλά είναι φανταστικά. Ποιος πέθανε? Θεόδωρος Παυλίδης, ρε. Τι είναι αυτός? Άμα δεν ξέρεις, τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν ξέρω το Θεόδωρο Παυλίδη. Σαν να λέμε πέθανε η Μίνη σου. Η Μίνη? Ναι. Η Μίνη θα κλάψω άμα πέθανε. Τώρα για τον Παυλίδη. Ίσα ρε Κώτα, προχώρα. Πάρ' τον κόσμο, καλημέρα. Πάρ' τον κόσμο, ρε. Έλα, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ρε φίλε, ακούγεσαι. Πάμε. Με έπιασες, ρε φίλε, λίγο αυτό που είπες για τις γειτονιές, ότι γεννήθηκες και θα πεθάνεις στην ίδια γειτονιά. Ναι. Κακό αυτό. Ναι, εντάξει, τώρα εγώ έφυγα από τη γειτονιά που ήμουν. Εγώ αναλυψιώτης ήμουνα. Και πού πήγες, φίλε? Νεάπολη, ρε φίλε. Η Νεάπολη είναι μια χαρά περιοχή, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ωραιόκαστρο, μην πας. Εκεί στο Τιτάν, να έρχεται η Κάπνα εκεί πέρα πάρω και εσύ νομίζω ότι είσαι πλούσιος. Στα γλυκά στενά της ανάληψης δεν έχει πουθενά, ρε φίλε. Ανάληψη, ε. Ναι. Ναι. Είναι και η παραλία δίπλα, γι' αυτό. Και η παραλία και η εκκλησία. Τώρα Νεάπολη και ποια Νεάπολη. Γιατί, ρε φίλε, έφυγες και πήγες στη Νεάπολη, ποιος ο λόγος? Παντρεύτηκα. Στη Νεαπολίτισσα πήρες? Ναι, ναι, Παοκτσού. Τι θα είναι? Παοκτσού και μαύρη. Έλα. Ξανθιά αποκλείεται να είναι. Ναι, ναι. Μήδες λοιπόν. Νεαπολίτισσα, άμα είναι Παοκτσού, θα είναι μαύρη. Το μαλλί στο κομμωτήριο ξανά. Εντάξει, αλλά ξέρεις, κάθε γειτονιά συνδέεται με τη δικιά της κουλτούρα, ρε παιδί μου. Και τώρα ξέρεις, είμαι έξω από τα νερά μου, να πούμε. Καλά, μωρέ, δεν πήγες να πούμε και στο Βέλγιο. Απ' την αυτή πήγες στη Νεάπολη, εντάξει. Τέλος πάντων. Περνάς καλά, ρε, στη Νεάπολη? Καλά είναι, καλά. Καλά είναι, ρε φίλε, ναι, γιατί. Εντάξει, πιο κυριλέ, ρε παιδί μου, πιο. Κυριλέ η Νεάπολη. Ναι, χλωμό σε κόβω. Αυτά που λένε μην τα. Δεν, καμία ναι. σχέση. Ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Δηλαδή αυτά που. Ψευτοκυριλέ, ξέρεις. Εγώ πάλι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είμαι του πολυπολιτισμού, δηλαδή. Θέλω να βγω από το σπίτι, όπου μένω, να δω στο καφενείο να πίνουν ούζο.
τον Κρεοπόλη να παίζει χαρτιά στο απέναντι καφενείο. Το μίνι μάρκετ να μπαίνει να βγαίνει κόσμος. Κουτσομπόλες στο quarter. Στον Κρόνο οι τεμπέλιδες. Μπότσαροι να μπαίνουν οι γύροι, ξέρω εγώ. Καταλάβες. Τώρα πάρε με μένα και πάρε με στο Τριάδι. Για παράδειγμα. Τράβαμε στο Τριάδι. Θα πάω στο ψυχιατρίο, θα πάω δηλαδή θλίψη. Πάνε με τώρα στη γειτονιά του Μπούζου, στο Βρωμοωρεόκαστρο τώρα, εκεί απάνω. Να περνάω από το Τιτάν δίπλα, βλέπω τα φουγάρα και να με πιάνει θλίψη. Πάνε με στο Πλαγιάρι, να με πιάσει θλίψη. Για να μην κρατάω τη γραμμή. Δεν θέλω ρε φίλε, δεν μπορώ. Ναι. Κάτι για να μην κρατάω και τη γραμμή. Κράτα τη, δεν με πειράζει. Άλλο έχει αρκετό κόσμο βέβαια, αλλά πες μου τι θες να μου πεις. Και κάτι για Ηρακλή να σε πω. Όχι, μη με κάνεις Καζαντζίδη ρε φίλε. Έχουμε τον Καζαντζίδη. Όχι, δεν σε κάνω Καζαντζίδη. Απλά να σε πω, καλύτερα γάμα τοπικό και περήφανος. Ναι. Παρά το άλλο. Τώρα δεν θέλω να πω τη λέξη, κατάλαβα. Ναι, αλλά. Παρά το αμυστή. Ναι, καλά. Παρά φιάνο. Εντάξει. Αλλά... Εντάξει, εγώ ό,τι θες εσύ. Ηρακλάρα, αυτό νομιθύρα 10, τίποτα άλλο. Δεν μου λες. Άλλη πουλιά είναι. Δεν μου λες τώρα, αν ναι. Πας γάμα τοπικό. Α. Κόσμο ό,τι θα και κρατήσεις. Να πάει εκεί θα είμαι. Όπου και να πάει. Ναι, όχι εσύ, να εσύ θα είσαι. Εσύ θα είσαι. Ό,τι γραμμή του συνδέσμου, ό,τι λέει. Ναι, ρε παιδί μου, κόσμο θα έρθει. Θα έρθει, βέβαια, φυσικά και θα έρθει. Πότε ο λαός του Ηρακλή άφησε την ομάδα μόνη της και δεν το ξέρει. Όταν λέω λαός του Ηρακλή, δεν λέω για τους οργανωμένους. Εγώ λέω, ας πούμε, για τους πιο έτσι. Εντάξει, ναι, δεν θα με χάσεις... νοιάζει. Για τους άλλους δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Ναι, δεν, ναι. Άμα ο άλλος θέλει να ζει στην πλάνη του, δεν με νοιάζει κιόλας, ρε φίλε. Τι δεν με νοιάζει. Άρα, εγώ τη Δευτέρα να περιμένω ότι δεν θα προχωρήσει αυτό με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Δεν ξέρω τώρα αυτό, τη δικιά μου την άποψη σε λέω. Ναι, ψηφοφορία άμα γίνει. Πιστεύω ναι, ότι η γραμμή του συνδέσμου θα επικράτησε. Θα... Και εγώ αυτό βλέπω. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω. Και εγώ αυτό βλέπω. Θέλω να είμαι αυτόνομος στη γάμα κατηγορία παρά να κάνω... Εντάξει, εντάξει. Είναι φιλοσοφία αυτό. Ναι. Εντάξει. Αυτά ρε Κώστα. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Τα οικογενειακά... Είναι τι αποφασίζει η οικογένεια. Δεν μπορούμε να τυχωθούμε εμείς. Καλημέρα, ναι. Κώστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Χίλια χρόνια να κλείσω. Να και ο Πατέλης με στέλνει μήνυμα. Όπου πας μαζί σου θα είμαι. Να το σκεφτώ. Καλώς το να. Καλημέρα, φίλε. Κώστα. Καλημέρα. Κώστα, ακούγομαι. Ακούγεσαι πεντακάθαρα. Χίλια χρόνια να κλείσω. Και όπου θέλεις είναι. Και στον άλλον κόσμο να κλείσω θα είμαστε. Εγώ δεν αμφιβάλλω. Άλλο λέω. Αυτό το πράγμα στον κόσμο, σαν πελάτης, δεν θα γίνει κακό. Πού θα πάνε αυτοί οι απλοί φίλαθλοι. Άντε εσύ είσαι φανατικός, ιδεολόγος κτλ. Δεν είμαστε εμείς πελάτες, Κώστα, δεν είμαστε εμείς πελάτες, ρε γόρμα. Δεν είμαστε πάω, ξέρεις. Μπέτε, αγοράστε φανέλες του Βιερίνια, του Μάους, του Ράους. Εμείς είμαστε ιδέα, ρε γόρμα. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Άλλο λέω εγώ. 50 χρόνια στα γήπεδα. Προχτές πήγαμε, αγοράσαμε διαρκεία στο βόλεϊ. Μας φώναξε αυτό. Θα αντέξεις, βρε Χριστιανέ μου, να πάει να δεις, ας πούμε, Τιτανικός Ηρακλής. Αυτό λέω. Θα αντέξω, τι να κάνω, αφού είναι η ζωή μου αυτή. Και μια που το έφερε κουβέντα, ένα τραγουδάκι θα με αφιερώσεις. Α, εγώ δεν ξέρω, ο Γιάννης. Τι. Ναι, μέσω εσού, ρε παιδί μου, ο Γιάννης το βάλει. Ανήμπορος ο Καζαντζίδη. Απαναθεμάσαι. Ανήμπορος, ναι, ναι, ναι. Άμα του πεις Καζαντζίδη, αυτό να ανοίγει η ψυχή του. Ανοίγει η ψυχή του, τι να το πω. Ανοίγουν οι ουρανοί, τι να πω εγώ. Καλή συνέχεια. Φύγε ρε, καλό βράδυ να έχεις. Το χείλι. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο. Από πού παίρνεις? Πολύγυρο. Αμάν, δεύτερος πελάτης από τον Πολύγυρο. Έχω και ένα γέρο από εκεί. Ποιο? Έναν άτροπο αριανό. Yeah, κατάλαβα ποιον. Κατάλαβες ποιον? Κατάλαβα. Λοιπόν, όλο το κακό φταίει ο εμφύλιος πόλεμος. Για το κακό που έχουμε. Ο εμφύλιος πόλεμος σε τι φταίει για την οικονομική κατάσταση και την μη δημιουργία? Για πες. Βριζόμαστε ακόμα και σήμερα. Α, έχουμε το να ρουφιανεύει ένα τον άλλον και να βρίζει ένα τον άλλον, αυτό λες. Ναι, ναι, αυτό. Αυτή την οτροπία λες,
έμεινε κατάλοιπο από τον εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Από τότε, ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Είναι δηλαδή, είχαμε καλύτερο DNA και αλλοιωθήκαμε από τον εμφύλιο. Μάλιστα. Ναι. Όταν οι άλλοι φτιάχνουμε κράτος, εμείς μακελευόμαστε. Μάλλον, ναι. Εντάξει, έχουμε τάσεις τέτοιες. Έχουμε τάσεις εσωαντιπολιτευτικές, σκληρές, ας πούμε. Εδώ βλέπεις, έχεις δίκιο σε αυτό, είναι η τοποθέτησή σου σωστή. Εδώ βλέπεις ένα σωματείο. Παράδειγμα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Έχει, ας πούμε, 50 συνδέσμους. Ο ένας σύνδεσμος βρίζει τον άλλον. Κατηγορεί τον άλλον. Πάμε στο άλλο σωματείο. Ηρακλειδής. Οι αυτόνομοι θύρα 10 πλακώνουν, να πούμε, τους άλλους. Πάμε στους άλλους. Ένα σωματείο. Άρης. Οι σουπεράδες δέρνουν τους ιερολοχίτες. Άλλο σωματείο. Χρυσαυγίτες Ολυμπιακοί, αριστεροί Ολυμπιακοί. Δεν βγάζεις, ας πούμε, ότι πήγανε ποτέ τα σωματεία ενωμένα. Δεν υπάρχει αυτό. Βλέπεις τις δουλειές. Παράταξη από τη μία, κλίκα από την άλλη. Πάει το αφεντικό να φέρει τα πράγματα. Βλέπει από τη μία μια παράταξη, από την άλλη μια παράταξη. Λέει, ομάδα είμαστε, σου λέει. Ομάδα είμαστε. Είναι κοινό συμφέρον μας να πάμε καλά όλοι μαζί. Διασπώνται. Δύσκολο είναι. Τι να σου πω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό. Λοιπόν, σας παρακολουθώ πάντως. Τι λέω, Πολύγυρος. Μια χαρά. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί, πώς ζείτε, τι κάνετε? Καλά, καλά. Καλά είναι, ησυχία. Ησυχία, ναι. Τέρμα, οκ. Okay. Περνάς καλά, οκ. Okay. Γεια σας. Να σε καλά. Ο εμφύλιος λέει, φταίει για αυτά. Και ο Χιλιτίδης μου κάνει νόημα για διάλειμμα μισού λεπτού. 90 όλα, πείτε ότι γουστάρετε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Αυτό το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου μία ακόμη μεγάλη προσφορά από τη Μέτροσπορ. 50 αυθεντικές φανέλες του Αντελίνο Βιερίνια εντελώς δωρεάν για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου μη χάσετε τη Μέτροσπορ. Φορέστε τη φανέλα του Βιερίνια και παίξτε μεγάλη μπάλα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Νέο στο 335, Κωστή και εγώ, γροθιά στο σωμάκι στους Πασόκους, το προηγούμενο, νεαρός 20χρονος, στέλνει μήνυμα. Μάλλον θα πάει χαμένο το 1.24, μου λέει ο 4.90. Αλλά θα στο πω ρε Κώστα, πώς άλλαξες έτσι. Ο Άρης σε γέννησε, αλλά το γύρισε στην πορεία. Θα τα πούμε του χρόνου. Καληνύχτα. Λέει θυμωμένα ο 4.90. Ο Άρης γέννησε εμένα. Μάλιστα. Ο 7.38, ναι, σαν παιδάκι πήγε να τον έβλεπα. Πολύ καλά μάλιστα. Ραπ καλεί όλοι οι δίθεν πατριώτες στα τηλέφωνα και τον καναπέ, αλλά μόνο το ΚΚΕ πλήρωσε διαφήμιση στο ράδιο. Οι άλλοι μόνο στο πάρε, πανσεραϊκός τσέκε βάρα κλαμπ, λέει ο 738. Ρε φίλε, πεθαίνω να τα λες, μπαμπά,
Πες το πάλι σε παρακαλώ, λέει ο 677. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα και γρήγορα, γιατί είμαστε στη γραμμή αρκετή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, άκουσα μια συζήτηση που είχατε για το ότι είσαι πολυπολιτισμικός και μένεις εκεί που μένεις. Όχι ρε παιδάκι μου, θέλω όταν βγαίνω στον δρόμο να βλέπω κόσμο, κίνηση, καλημέρα, καλησπέρα, τι έγινε, πώς είναι, μαγαζιά με κόσμο. Δεν μπορώ αυτό, ας πούμε, το μουντό, να πάω στο χωριό, να έχω τον καράζ μου, ο γείτονας άλλος να είναι 50 μέτρα πιο πάνω, τα σκυλιά να γαυγίζουν στον δρόμο σαν λύκη, δεν μ' αρέσει. Επειδή είμαι παθών, είμαι 26, ναι. Έμενα γέννημα Θρέμα Χαριλιώτης. Ωραία είναι η Χαριλάου. Καμινίκη, έτσι. Ωραίος. Οι Ιταλοί γνωρίζουν Καμινίκη. Ωραίος. Ο πατέρας μου έπαιζε και στο Μέγα Αλέξανδρο. Ωραίο σωματείο ιστορικό, το βλέπω. Λοιπόν, και πηγαίναμε στο Μέγα Αλέξανδρο το μεσημέρι, βλέπαμε το Μέγα Αλέξανδρο. Τι ωραίο γήπεδο, παραλία δίπλα, ωραίο. Το πέτυχα ακόμα όταν ήταν ξερό, φαντάσου. Οπότε, πού πήγες μετά? Λοιπόν, τώρα είμαι στο Πλαγιάρι. Επειδή είπες για το Πλαγιάρι, τώρα βρίσκομαι Πλαγιάρι. Αμάν. Σε σώζει μόνο μια θέα εκεί και τα λοιπά. Πολύ υγρασία εκεί απάνω. Ναι. Ψευτοκουλτουριάριδες, ναι. Καταρχήν 9, όχι 9, 8 και μισή. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Δηλαδή, ναι. Των διπλανών σου ακούς τα μπατζούρια κράκ, 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 πώς πέφτουν και κλείνουν. Δεν κυκλοφορεί ούτε γάτα. Έτσι. Ούτε γάτα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, θες για τσιγάρα ή θα πρέπει να πας στην Περαία. Ή στην Επανομή. Ή στην Επανομή. Ή στη Μηχανιώνα, πιο μακριά. Γιατί και η Επανομή. Και η Επανομή έχει αρχίσει να σαβουριάζει, ναι. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, με ένα ερωτηματικό, θα πας στην Επανομή, αλλά. Δεν ξέρεις αν θα βρεις τον περίπτωρο στην πλατεία ανοιχτό, ναι. Ακριβώς. Έτσι. Για φαρμακείο δεν σου λέω, άσο. Τίποτα, σε έπιασε πονόκυλο, έβγε, ναι. Το πατρικό μου φυσικά είναι ακόμα Θεσσαλονίκη, αλλά το μόνο που μας σώζει εμάς είναι ότι στην κάτω Τούμπα είναι η επιχείρηση του πατέρα μου και τώρα που την πήρα εγώ. Καλό αυτό. Είμαστε κάθε μέρα στο πανέλ. Καλό! Δηλαδή πολλά χιλιόμετρα, αλλά βλέπεις κόσμο κάτω. Θα πάρεις πετρέλαιο αμάξι. Ήδη έχω πετρέλαιο και ξέρεις που είναι η επιχείρησή μου, είναι δίπλα στο φαρμακείο που ψωνίζεις. Έχω δει και τη γυναίκα σου κάνα 2-3 φορές. Φαρμακείο. Επί της Παπάφη. Α, φαρμακείο, ναι. Ναι. Φαρμακείο. Και μας σώζει αυτό το πράγμα, γιατί έρχεσαι εδώ πέρα και δεν βλέπεις. Δηλαδή τώρα, εγώ τελείωσα, παίζω στη Γερμανική Ακαδημία, κάθε Παρασκευή μαζευόμαστε, ας πούμε, το βράδυ και παίζουμε μπάλα. Και τώρα κατευθείαν σε βάζουμε, το που τελειώσαμε την μπάλα, παίζουμε όλοι μεγάλοι. Ο πιο πιτσιρίκος να είμαι εγώ, ας πούμε, και 50, 55, παίζουμε κάθε Παρασκευή το έχουμε. Να προσέχετε. Και με το που τελείωσα την μπάλα και σε έβαλα έτσι να σ' ακούσω, έπεσα πάνω στη συζήτηση. Τώρα, ας πούμε, γυρνάω στο σπίτι και δεν υπάρχει άλλο αμάξι, δεν υπάρχει. Άλλο αμάξι, δηλαδή είναι κατάντια. Αγριεύεσαι, ρε. Αγριεύεσαι, ρε. Τα αστυνομικά, τα πτήματα, όλα. Δηλαδή, εμείς υπαγόμαστε στα βασιλικά. Σαν δήμος, ας πούμε, Θέρμης, αντί να υπαγόμαστε στο αστυνομικό τμήμα στο ΑΤΑΦ της Θέρμης, υπαγόμαστε στα βασιλικά. Πα, και αυτά τα βασιλικά, τι ασχήμια είναι αυτά. Πω. Κοίτα, θα σου πω. Πα, είναι χωριό, αλλά είναι κουμαντζοχωριό. Έχει ακόμα τα καφενεία τα παλιά, που πάνε οι παππούδες από νωρίς πίνουν τον ελληνικό, στις 10:30-11 παρά χτυπάνε το ούζο τους και μετά πάνε στα σπίτια τους και τρώνε. Εδώ δεν το έχει αυτό. Δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Έχει ένα καφενείο, το χωριό έχει ένα καφενείο και το καπί. Απαπαπαπαπαπαπα. Είναι κατάντια, δηλαδή να θες. Ρε παιδί μου, είμαι 21, να θέλω να κάνω. Ρε εσύ, να σε δώσω μια ιδέα. Για πες. Δεν ανοίγουμε καν κολόμπαρο εκεί πέρα. Να μαζέψουμε λίγο κόσμο. Δεν έχει ο κόσμος. Δεν έχουν λεφτά στο Πλαγιάρι. Δεν έχουν λεφτά. Δεν με λες. Το Μπελμόντ λειτουργεί. Όχι, τώρα αυτό τι ήθελα να σου πω. Ήτανε πολύ ωραία ταβέρνα, έκλεισε. Ωραίο ήταν το Μπελμόντ. Γύρω στα 4 με 5 χρόνια που έκλεισε. Έκλεισε. Είχε ωραία θέα. Τώρα έγινε καφετέρια και ονομάζεται Μπονόμπο. Να μην κάνουμε και διαφήμιση. Μπονόμπο, έτσι ονομάζεται. Και μαζεύει πολύ κόσμο. Μπράβο. Ο Μπουλσουράνης το έχει. Αυτός που είχε παλιά το αρχέγονα, ας το πω. Ο Ψηλός. Ο Ψηλός, α, μπράβο, ναι. Τερματοφύλακας στην Επανομή Β' Εθνική έπαιζε αυτός. Εσύ τα θυμάσαι πιο πάνω. Πολύ καλός τερματοφύλακας ήταν. Και επειδή, ναι, και επειδή ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις, δεν το ψάξε να πάει πιο απάνω. Πολύ ωραίος τερματοφύλακας ήταν ο Ψηλός. Πάντως και σωστός επιχειρηματίας, γιατί και καλό παιδί είναι. Ο Μπουλσουράνης. Βέβαια.
Γερός να είναι. Εξαιρετικό λοιπόν, παιδί. Έγινε ρε, καλό δρόμο να έχεις. Καλή συνέχεια. Άντε, καλό δρόμο. Κωστή, είμαι στη Φλόρινα και απολαμβάνω τη λίμνη της Καστοριάς. Πες το κόκκινο, κερνάμε ουίσκι βαρελίσιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις. Και εγώ από Φλόρινα παίρνω τηλέφωνο, σε τιμάει σήμερα. Τι λέει ρε, η Φλόρινα. Η Φλόρινα. Το ναι. Φλάμπουρο, τι κάνει ρε το Φλάμπουρο. Τι ψωνίζει εκεί πάνω ρε φίλε. Ρε το Φλάμπουρο, έχω ένα φίλο, είναι ο, ο Ελοβάρης. Αυτός. Ελοβάρης. Ο Ελοβάρης έχει τη σπιρουλίνα Μάρκους Ρόρα, ήταν και πελάτης χρόνια στο Μετρόπολης. Κωστή. Ο Ελοβάρης λοιπόν, τον Αύγουστο, όταν να πούμε είχε εδώ 48 βαθμούς Κελσίου, πήγαινε πάνω να πούμε στη Φλόρινα. Και κοιμότανε φλοκάτι. Και κοιμότανε με φλοκάτι ο μάγκας. Άραβες. Ωραίος. Να σου πω, σ' ακούω 4,5 χρόνια τώρα και σένα και το κόκκινο. Mm. Όταν ήμουν άνεργος, ναι. Τώρα είμαι πολιτικός μηχανικός, έχω αρκετή δουλειά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο. Όταν ήμουν άνεργος, περίμενα εσάς για να περάσει η ώρα μου. Τι γέλιο. Και τώρα αυτά τα γλυκανάλα τα παίρνουν γριές, παίρνει άλλος εις αναλήψεως. Παίρνουν αριανοί, αναστήθηκαν αυτοί με ένα φιλικό περίμενα να αναστηθούν. Κατάλαβε. Κάτι θέλουν ένα κλικ θέλει κάθε λαός. Ένα κλικ. Σου λέει Μπόκα Τζούνιος, Μπόκα Τζούνιος. Από εκεί που έπεσε στο σουφλί, Μπόκα Τζούνιος. Μια μεγάλη ομάδα. Δεύτερα, τρίτα δεν με νοιάζει. Τι να κάνει. Έβρε κάθε τρεις και λίγο αυτά με τις αναλήψεις είχαν και αυτοί τώρα με την Μπόκα, ο ένας ο άλλος. Εμάς αυτή είναι η χαρά μας. Ούτε πρωταθλήματα θέλουμε, ούτε τίποτα. Ο Παοκτσίδης είμαστε. Εμείς θέλουμε αυτούς να τους βλέπουμε έτσι. Να τους βλέπουμε τους Αριανούς στα Τάρταρα, τους Ηρακλειδίους να τους βλέπουμε στα Τάρταρα. Αυτή είναι η χαρά μας. Δεν έχουμε άλλες χαρές. Πρωτάθλημα ξέρουμε, δεν θα πάρουμε ποτέ. Μα αυτά χαιρόμαστε. Έπεσε η κούλα, το χαρήκαμε κι αυτό. Τώρα περιμένουμε ένα θαύμα να πέσει κανένας Ολυμπιακός αύριο μεθαύριο. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει. Αν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα φέτος, δεν θα στεναχωρεθείς. Τι να στεναχωρεθώ, εγώ έτσι μεγάλωσα, χωρίς πρωταθλήματα. Δεν μου λες, αν το πάρει η ΑΕΚ, πώς θα νιώσεις. Άσχημα θα νιώσω. Ναι, δεν θα νιώσω. Να σου πω γιατί. Γιατί θα νιώσεις άσχημα. Γιατί η ΑΕΚ έφτασε στο μείον 50 και ξαφνικά θα πάρει πρωτάθλημα. Εμείς ήμασταν με Σαββίδη, με το ένα, με το άλλο, με κανάλια. Χαίρεσε τώρα, πήρε το έψιλον. Τι χαίρεσε, βρε. Τι χαίρεσε, τι κέρδισες εσύ σαν παοκτσής που πήρε ο Σαββίδη στο έψιλον. Ναι, ο Ευαγγελάτος να χαίρεται. Σωστό. Ο Ευαγγελάτος και η Στεφανίδου να χαίρεται. Ναι. Σωστά. Ναι. Ναι, η ΑΕΚ τώρα από το μείον 50 θα βρεθεί με πρωτάθλημα. Άρα λες εσύ ότι. Και στη στραβή του Ολυμπιακού, αν δεν το πάρω, είμαι μούφας. Πάλι μούφας είμαι, τι είμαι. Ξέρεις γιατί. Τα πρωταθλήματα τα δύο που πήρες δεν εμπλεκόταν ως συναγωνιστής ο Ολυμπιακός. Είχε βγει από το παιχνίδι. Κωστή, εκείνα για μας... Το 76 έπαιζες εναντίον της ΑΕΚ και το 85 έπαιζες εναντίον του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι παρελθόν, ρε φίλε. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Ποια ιστορία μας και τέτοια. Αυτά ξεχάστηκαν. Εμείς τώρα χτίζουμε τη νέα ιστορία. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, να μείνει στους 76, είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Κοιτάμε εκείνα πίσω και δεν πρόκειται να πάμε ποτέ μπροστά. Παρεθοντολογία και μαρθαβουρτισμός. Έτσι ακριβώς. Χαιρετίζουμε και στον αδερφό μου που σ' ακούει κάθε βράδυ. Σ' ακούμε αυτός από Αθήνα, εγώ από Φλόρινα. Πού είναι χανούμι, Αθήνα, αυτό. Χανούμι. Πες τον χαιρετίσματα, πού είναι. Κάτω Αθήνα είναι ο Χριστάρας. Πού, σε ποιο μέρος είναι, ρε. Λέω κόσμο, Χαβούζα. Στη Χαβούζα είναι. Ναι, ναι. Και το Χριστάρα. Δώσ' του χαιρετισμό. Ναι. Άρα στέλνουμε μηνύματα ένα στον άλλο. Ο Κώστας είπε αυτό, ο Ασλαμάς είπε αυτό, ο Κόκκινος είπε αυτό και γελάμε. Κατάλαβες. Εντάξει, καλά κάνετε. Αυτή είναι η χαρά μας. Έγινε αγόρι. Τα βράδια έγινε, να είσαι καλά, Κωστή. Να σε καλά. Καλύτα. 7 ναι. Λίμνες έχει η Φλόρινα, στην Καστοριά πήγε ο Κόκκινος, που έχει 30 πτώματα θαμμένα εκεί η λίμνη. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σου, Ραπ. Καλώς τον. Τι λέει, όλα καλά. Φίλε, αν ήταν όλα καλά θα αυτοκτονούσαμε. πάντα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις οικογένειες, σε όλο τον κόσμο, θα υπάρχει και κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί. Ή να είναι στραβό, ή να μην είναι τόσο ίσιο. Και αν ισιώνει το ένα, στραβώνει το άλλο. Ένας θείος μου, ξέρεις τι έλεγε. Ο Μπιλελής, παοξής φανατικός. Η ζωή, λέει, είναι ένα αγγούρι. Αν προσπαθείς να το ισιώσεις, θα σπάσει. Αν το αφήσεις, λέει, θα μπει στο πισινό σου. Οπότε δεν υπάρχει. Λέγε, σ' ακούω. Καλά. Λέγε. Μιλάω λίγο σιγά γιατί κοιμούνται και άλλοι δίπλα. Να μιλάς σιγά, μην τους ξυπνείς. Πάμε λοιπόν. Κι εγώ νέος είμαι, 18 χρονών. Ορίστε. Φοιτητής νομικής από τον Οκτώβριο. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες για τους νέους και την παλαιότερη γενιά που μας κατηγορεί. Δεν τολμάνε! Απαγορεύεται να κριτικάρουν αυτοί. Αυτοκριτική να κάνουν. Μπράβο φίλε, και χαίρομαι που τα ακούω από έναν άνθρωπο. Ο οποίος είναι στα δύο τρίτα της ζωής του, τα έχει περάσει και είναι στην άλλη τη γενιά. Βέβαια. Ο οποίος ανήκει στην παλιά γενιά, έτσι. Αυτό είναι μεγάλο respect. Δηλαδή. Δεν μπορώ ρε, να τους βλέπω. Φίλε, 18χρονε. Έχω δει μεγάλη αλαζονία στον Έλληνα πριν 15-20 χρόνια, 25. Εγώ με τον αλαζόνα και το σνόμπ, πώς να σου πω ρε παιδί μου, συγχωρώ το κάθε στραβό. Δεν μπορώ τον αλαζόνα, το σνόμπ, το στραβό, δεν τον μπορώ. Και εγώ δεν τον μπορώ φίλε. Πολύ μαγκιά φίλε, πολύ μαγκιά και κριτική εκ του ασφαλούς και φταίνει οι άλλοι και είναι οι νέοι, φταίνει οι νέοι. Επειδή είναι στα κομπιούτερ, δηλαδή επειδή εσύ ζεις την τεχνολογία του κομπιούτερ και του κινητού και κάθεται λέει στην παραλία λέει με το κινητό και εσύ καθόσουν με τα σπορ του Βορρά 6 ώρες τεμπέλχανα και τα χέρια σου βρωμάγανε και τη βρωμοεφημερίδα που ήταν μέσα στο λάδι και καθόσουνα 6 ώρες τεμπέλης και περίμενα να σε βάλει ο Παπαγιωργόπουλος ο αρχικλέφταρος στο Δήμο. Ναι, πολύ σωστός. Τι να σου πω τώρα. Και τα έχουμε ζήσει, ειδικά εμείς οι νέοι, αυτά φίλε, αυτό το ρατσισμό το ζούμε πολλές φορές. Ξέρω εγώ στο λεωφορείο με τους γονείς, ειδικά με τους γονείς. Ξέρεις, έχει τη μάνα, σε βλέπει να παίζει τον υπολογιστή. Πώς είστε έτσι, ρε, μπροστά από μια οθόνη όλη μέρα, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Πόσο χρόνο είναι η μάνα σου, 50, κάπου εκεί. 50 είναι, ναι. Ναι. Εσύ στην καφετέρια 6 ώρες πες που έκανες το καλαμάκι σαν μοτοράκι να πούμε και καθώς να δεν κοιτάς τα χάλια σου, εγώ που πέρασα αστυνομική και είμαι στο αυτό πες. Άντε ρε φύγε πέρα πέρα πέστηνα. Και κάτι άλλο Κώστα. Ναι. Κάτι για τον Ηρακλή θέλω να πω. Ηρακλειδέας είσαι ρε. Ηρακλειδέας ναι. Ο μπαμπάς είναι Ηρακλής. Ο μπαμπάς είναι Ολυμπιακός και η μητέρα μου είναι Αριανή. Εσύ πώς έγινες Ηρακλειδέας, πες μου το ιστορικό. Θα σου πω, πέρασα από πολλές ομάδες κι εγώ. Παλιά όσο περίεργο και ασοφαίνεται ήμουν Ολυμπιακός. Μετά έγινα παοξής λόγω φίλων και. Α, ψαχνόσουν δηλαδή. Που... Ναι. Ναι, ψαχνόμουν για πολλά χρόνια. Πώς έγινε Ηρακλής, ναι. Θα σου πω. Έχω υπάρξει καγιανός και. Γενικά επηρεαζόμουν πάρα πολύ. Ψαχνόμουν από μικρός. Αυτό που λέμε π.χ. ότι γίνεσαι ΠΑΟΚ από τον λαό του ΠΑΟΚ ισχύει και εγώ γι' αυτό το λόγο είχα γίνει. Απλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Ο Ηρακλής έχει κάτι που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι ίσως. Θα μπορούσαμε να το πούμε ως η τελευταία έκλαμψη ρομαντισμού ή κάποιας άλλης εποχής που δεν μπορεί να επιβιώσει. Ρομαντισμού, ναι. Παρόλο που δεν μπορεί να επιβιώσει, όμως παραμένει γοητευτικό. Γι' αυτό και συμφωνώ με την άποψή σου ότι ο Ηρακλής καλύτερα να παίξει γάμα τοπικό και ας είναι καθαρό. Μα αυτή είναι η φιλοσοφία του. Εγώ, κοίταξε να δεις, με τη θύρα 10 έχω καλές απόψεις και έχω και κάποια που δεν μ' αρέσουν. Αλλά είναι η φιλοσοφία ζωής τους. Ωραία. Και... Δεν μπορείς. Και... Άκου να δεις. Εμένα μ' αρέσουν οι άνθρωποι, οι οπαδοί, οι άνθρωποι, οι οποίοι λέει είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Αυτό πιστεύω, αλλά αυτό εφαρμόζω και στη ζωή μου. Δηλαδή, είμαι χριστιανός βαθύς. Θα είμαι τίμιος, δεν θα κοιτάω γυναίκες, θα είμαι, δεν θα κλέβω κτλ. Ναι. Άμα είσαι αντίθετος, είσαι κομμουνιστής και είσαι αντίθετος, είσαι μούφας. Ναι. Η αυτόνομη θύρα 10 με τα στραβά της έχει πολλά στραβά. Και περνάει πάρα πολλά. Ναι, άκουμε. Μπορεί να φταίει και σε ένα μεγάλο βαθμό που ο Ηρακλής περνάει και αυτό το κομμάτι. Αλλά, λέει, εμείς είμαστε αυτόνομοι. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι να τελειώσει ο Ηρακλής ή να πάει εκεί που είναι. Δεν αλλάζουμε. Ναι. Αυτό. Χάρηκα που τα είπαμε. Αυτό είναι φιλοσοφία, ζωής. Εγώ μπορεί να διαφωνώ, αλλά λέω όμως ότι αυτοί. Αυτό που πρεσβεύουν σαν φιλοσοφία το εφαρμόζουνε. Δεν πάνε στο Σαββίδι να του πούνε δώσε μας λεφτά ή φτιάξε μας κάνε μας, το βρίζουνε. Ναι. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Φιλιά. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η φιλοσοφία ζωής πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό που λέει, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο μπαμπάς σου τι άκουγε? Ο μπαμπάς μου τι άκουγε? Άκουγε και Καζατζίδη. Μόνο για αυτό το λόγο, έναν άνθρωπο που έχει φύγει όπως και ο μπαμπάς σου, αφού τον άκουγε και μπορεί να στο θυμίζει από αυτά που άκουγε, πρέπει να το σέβεσαι.
Και τι έκανε, δηλαδή, επειδή ο παπάς μου άκουγε Καζατζίδη, ο παπάς μου ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε στάσει λίγο. Ο Καζατζίδης, αφού τον άκουγε και γούσταρε για την εποχή του, ήταν καλός. Για σένα μπορεί να θες να ακούσεις heavy metal. Δεν σε αρκεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το γουστάρεις, αλλά μόνο που το θυμίζεις. Δηλαδή ο μπαμπάς μου παιδί ήταν καραμαλικός και άκουγε Καζατζίδη, πρέπει να με δεξιώσει εγώ τώρα. Κατάλαβες πώς αφοπλίζω εγώ τώρα μπαμπά. Δεν με αφοπλίζει καθόλου. Τι δεν σε αφοπλίζω. Δηλαδή ο παπά μου ήταν Αριανός. Να πω Άρης είμαι. Είσαι λάθος από τη στιγμή που άκουγε ο συγχωρεμένος, τελείωσε. Δεν μπορεί να τον κάνει. Τι μας λες, μωρέ. Κι άμα ο συγχωρεμένος, δηλαδή, άκουγε Ντουράν, Ντουράν, τι να κάνω εγώ δηλαδή. Κι άμα είχε σκουλαρίκι. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχεσαι, αλλά δεν το δέχομαι. Και εμάς έτσι μας τα περάσανε, γι' αυτό ας βάλει το τάμπα. Επειδή δηλαδή ο παπάς μου άκουγε Καζατζίδη και έκανε το σταυρό του, πρέπει εγώ να γίνω χριστιανός και ακούω Καζατζίδη. Όχι. Πρέπει να το σέβεσαι όμως. Το σέβομαι, αλλά δεν γουστάρω να ακούω. Γιατί με επηρεάζει, θα σου πω, με επηρεάζει, μου μεταδίδει ο Καζατζίδης αρνητική ενέργεια. Καλά, εντάξει, μην την παίρνεις, ρε φίλε. Εγώ τον Καζατζίδη ρε τον ακούω. Όταν είμαι. Άκουρε. Κόκκινο από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε μεταδίδει ο Καζατζίδης. Έφτασε που δεν ζει. Άκουρε να σε πω. Θα μας τρελάνει. Ο Καζατζίδης τον ακούω όταν είμαι στεναχωρεμένος. Όχι. Εγώ στη ζωή μου δεν θέλω να είμαι στεναχωρεμένος. Θέλω να είμαι χαρούμενος. Τι στεναχωρεμένος. Δηλαδή το συνέστημα το ψυχολογικό, το αυτό που πέρασαν τότε και μας τα θυμίζουν και περνάνε μέσα. Τι σε θυμίζουν, ρε φίλε, τι μύρλα σε θυμίζει. Τι σε θυμίζει. Με τη θυμίζει για να είμαστε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Τέλος πάντων. Άμα ακούς Καζατζίδη. Να είμαστε γεροί να θυμόμαστε αυτά που ακούγαν εκείνοι και μόνο γι' αυτό το λόγο, ό,τι και να ακούγανε, δεν πάνε να ακούγανε και Ντουράν Ντουράν, με φτάνει εμένα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Α, εσύ το βιολί σου δηλαδή. Μάλιστα. Ποιο βιολί μου, ρε, αφού σε αφόπλησα τώρα τελείως, δεν μπορεί να πει τίποτα. Εσύ τώρα αφόπλησε σε μένα. Η αρνητική ενέργεια που έχει δίπλα σου λέγεται κόκκινο. Πάρ το χαμπάρι. Τα λέμε, καλό βράδυ. Για χαρά. Τι λε, ρε. Ο κόκκινο είναι πηγή έμπνευση για μένα. Ο κόκκινο είναι ο νέο Έλληνα. Με τα κουσούρια του που με κάνει να ξεβρακώνω με οποιοδήποτε τρόπο την νεοελληνική κουλτούρα. Που μέσα σε αυτήν τη μαύρη νεοελληνική κουλτούρα είμαι κι εγώ μέσα. Καλημέρα. Καλημέρα, Πόπουλε. Καλημέρα, φίλε. Κώστας από Αθήνα. Γεια σου, Κωστάκη. Θα συμφωνήσω μαζί σου για το Καζατζίδη. Εντάξει, πολύ κλάμα. Δηλαδή, άμα είναι να πούμε και κάθε μέρα Καζατζίδη, μετά πάμε για φούντο κατευθείαν. Θεάκουσε, και... όχι, όχι, αυτό τον αδικούμε. Ο κάθε τραγουδιστής θέλει την ώρα του. Δηλαδή, άμα έχει χωρίσει ή άμα έχει πάρει, άμα έχεις χωρίσει, φυλάκι. Άμα έχει χωρίσει, άμα σε διώξαν από τη δουλειά, άμα σε απάτησε η γυναίκα σου, άμα πέθανε το παιδί σου, να μην πεθάνει κανένας το παιδί, άμα αρρωστήσει το παιδί σου, άμα πεθάνει ο μπαμπάς σου, άμα αρρωστήσει η μάνα σου κτλ. Να ακούς τον Καζατζίδη. Συμφωνώ μαζί σου και μια συμβουλή. Στείλε την κόρη σου έξω. Όταν μπορέσει, στα 18 να λέω, λέω Χιλιτίδης, ξέρεις τι είπες τώρα. Τη ζωή μας είπες τώρα. Ακριβώς. Τώρα αυτό που είπες, είπες πορείες της ζωής μας. Έτσι. Εντάξει. Ένας ο οποίος είναι πολύ νέος και δεν γνωρίζει τον Καζατζίδη και σε μιλάει ένας άνθρωπος που είδε σκάδικο παλιά, έτσι. Ακούγανε heavy metal τα παιδιά 16-15 χρόνια, έρχονταν να γράφουν κασέτες σε μένα. Εντάξει. Ναι. Και ξαφνικά, μόλις βρίσκαν μια γκόμενα, αφέρω αμέσως εγώ και μου έλεγαν. Καζατζίδη θα μας βάλεις να ακούσουμε, Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Πάει η ψυχολογία τους. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Κάθε πράγμα δεν μπορεί ξαφνικά να ακούς Καζατζίδη. Εμένα μου αρέσει να ακούω και δίσκο. Αλλά μπορώ να ακούω 24 ώρες την ημέρα δίσκο, την ώρα δίσκο. Αν είναι δυνατόν. Όχι, είναι ανάλογα. Καλά λέει ο Χιλιτίδης. Κάθε ώρα έχει. Δεν μπορείς, ρε παιδιά, να ακούς. Και εμένα μου αρέσει ο Καζατζίδης. Αλλά μπορώ να ακούω Καζατζίδη 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή, εντάξει. Πατρεύεις το παιδί σου ή περνάει στο πανεπιστήμιο. Θα ακούσει Καζατζίδη. Θα ακούσω κάποια πράγματα. Κοίταξε. Ναι. Σε ένα γλέντι υπάρχει το τσιφτετέλι, το σιρτό, το καλαματιανό, το θρακιώτικο, υπάρχει το ζεμπέκικο, υπάρχει κάποιες στεναχώριες που τράβηξες για να πάει το παιδί σου στο πανεπιστήμιο και να περάσει. Που σου γίνει ο κόλος έτσι για να μαζέψεις λεφτά. Εκεί επάνω θα ακούσει και κάποιο τραγούδι Καζατζίδη. Ναι. Ναι. Θα συμφωνήσω. Είναι ανάλογα τη διάθεση. Ναι. Και μια συμβουλή. Σωστό ο φίλος. Αναλόγως τη διάθεση. Σωστό. Και λέει το παιδί σου εξωτερικό μόλις πάει στα 18, η γνώμη μου. Εγώ ετοιμάζομαι να φύγω τώρα και στείλ το. Πραγματικά. Οι καλύτερες χώρες είναι Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, να αντέχει το κρύο. Ένα στείλουμε τα παιδιά, θα παίζει ο Καζατζίδης. Τι θα γίνει. Δανία, Σουηδία, Νορβηγία. Αυτά τρία. Τίποτα. Άντε και κάνα Βέλγιο. Καλά είναι. Γεια χαρά, φίλε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Λοιπόν. Το άσχημο ξέρεις ποιο είναι, Κωστή. Για πες, ρε, ότι το 1960 έφευγε
η γερουσία. Φεύγαν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες στο εξωτερικό και μένανε τα παιδιά εδώ. Τώρα έχουν φύγει τα παιδιά έξω. Έτσι, αυτό είναι το άσχημο. Χειρότερο. Α, μπράβο. Έτσι. Αυτή η μετανάστευση που έχει γίνει τώρα είναι χειρότερη από τότε 100, του 60. 100%. Α, μπράβο. Πάρε ρε Γιάννη και αυτούς τους δύο. Να πάρω και αυτούς τους δύο. Οπότε που χτυπάνε. Έχουμε έξι τελευταίους. Για να δω και θα σου πω αμέσως. Έξι είναι. Έλα, βίλε. Λοιπόν, παίρνω ακόμη έναν και γίνονται έξι. Εσείς που μας ακούτε από το τηλέφωνο, ναι, εσείς θα μιλήσετε όλοι. Άντε πάμε, Κώστη, πάμε. Καλημέρα. Καλώς τον. Είσαι αθλητικός, γι' αυτό σε πάω. Καλό βράδυ. Είμαι αθλητικός τύπος, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αθλητικός είπε, ναι. Πάμε, ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα ρε Μούτρο, λέγε. Πώς τι. Έλα γόρι. Έλα ρε φίλε, καλά είσαι. Καλά είμαι, καλά είμαι, καλά είμαι. Λέω. Πάντα καλά να σε ρεκοστεί, ναι, να μας δίνεις χαρές. Να μας κάνεις να χαιρόμαστε βασικά. Καλή παρέα, είσαι. Καλή παρέα, καλή παρέα. Τη χρειαζόμαστε. Ναι. Είσαι η καλύτερη παρέα. Και εσείς, παιδιά, με και εμένα πολιτικό. Με. Άκουσε να δεις. Ψυχοθεραπεία κάνω κι εγώ με την πάρτι σας. Να το έχετε υπόψη σας. Το γνωρίζουμε, γι' αυτό ρε φίλε είναι πετυχημένη. Είναι μπαλάκι. Μπαμ, μπαμ, πινκ, πονκ. Έτσι, βέβαια, έτσι. Εγώ απλώς ήθελα να βάλεις τουλάχιστον στα βραδινά, γιατί στα μεσημεριανά. Για δώσε λοιπόν μία γνώμη. Θα σου δώσω μία γνώμη. Ναι, για δώσε. Πιστεύω ότι η γνώμη που θα σου δώσω αντικατοπτρίζεις τον περισσότερο κόσμο που σ' ακούει. Για πες. Γουστάρω πολύ τις ρετρό ιστορίες σου όταν ήσουν πιτσιρικάς και έκανες τις καταλιές σου, όπως αυτή η απίθανη ιστορία που ανέβηκε στην Ταλίγα και έφτασε στην Κατερίνη. Έφτασα ρε φίλε. Θέλω να ακούω τέτοιες ιστορίες. Τι βέγκος είναι. Ναι. Ρε φίλε μου, μας θυμίζεις τα δικά μας, κατάλαβες τι γίνεται. Μας πας τόσο πίσω, γιατί ζήσαμε περίπου κοντά είμαστε. Ναι, 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 ναι. Και αυτά ακουστάω να τα ακούν και οι νεότεροι, ψοφάνε να ακούν ιστορίες. Όπως εγώ ψοφούσα να ακούσω ιστορίες από το θειό μου το Στέλιο. Μας έλεγε ιστορίες εκεί, μαζευόμασταν. Σου πω μια ιστορία. Μια εκπομπή. Θα σου πω μια ιστορία, γελάζεις, με το θείο μου το Στέλιο. Ναι. Ο θείος μου ο Στέλιος ήταν μεγάλος πλακατζής. Λοιπόν, είχε παντρευτεί τη θεία μου τη Βάσο, η οποία είχε γίνει 180 κιλά. Και κάποια στιγμή είχε αράξει η θεία μου η Βάσο σε μια πολυθρόνα, σε μια κούνια μάλλον, στην επανομή και κουνιόταν. Και ακουγόταν ο ήχος κριτς, κροτς, κριτς, κροτς. Και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου τσιγκουναράς έλεγε, τώρα θα σπάσει Βάσο την κούνια και θα μπω σε έξοδα. Λοιπόν, και έλεγε ο θείος Στέλιος ιστορίες. Εμάς Κωστή μου έλεγε, και φορτικά ανατρεπόμενα μας δίνανε, πρίκα, και σπίτια μας δίνανε, και επιχειρήσεις μας δίνανε, και μαγαζιά μας δίνανε, αλλά εμείς πήραμε ομορφιά. Φάει ομορφιά. Φάε ομορφιά λέει. Αμάν το φίνι μου αμά. Πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις. Φάε ομορφιά. Λέγε. Διδακτικές ιστορίες σου. Κατάλαβες τι γίνεται. Φάε ομορφιά. Φίλε, ένα παράπονο θέλω να σου κάνω. Για πες το. Εκεί στη Μαρμίνα, στη Μαρμίτα ρε Σίκοστη, έχετε μαζευτεί. Έτσι να σε βγάζω στην απέξω γιατί είσαι εναντίον γενικά. Αλλά έχουν μαζευτεί όλοι οι αντιπαοξίδες. Μέχρι και παοξί αντιπαοξί έχεις φέρει. Ρε. Έχω βρει ένα παοξί κανίβαλο. Την Κυριακή ένα κάνει, την Κυριακή πέρα, κάνει ντεμπούτο. Παοξής που γεννήθηκε στον Πειραιά και ήρθε 18 χρονών στη Θεσσαλονίκη και ήταν μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Τα μούτρα του είναι ασύλληπτα παοξίδικα. Είναι 45-48 και έχει ιστορίες πολλές. Λοιπόν, αυτός έκανα την ένεση εγώ τώρα. Πώς θα γίνει. Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι ακριβώς. Θέλεις τον καρνίβαλο. Πάει τελείως. Εννοείται. Ο Τζόρνταν τι έγινε, ρε. Δεν ξέρω, θύμωσε, δεν ξέρω, δεν ήρθε. Θύμωσε. Γεια σου, φαλάκρα. Δεν ήρθε. Επηρεάστηκε φαίνεται από τον κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Την υγειά του να έχει. Καλά να είναι το παιδί. Πάντως είσαι μεγάλη ψυχή ρε φίλε. Πολύ μεροκάμα το έχεις δώσει σε πολύ κόσμο.
Χιλιτίδη, ντροπή σου. Πάμε επόμενος κύριος. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πολιτική. Αυτό του Ήβης ήταν, ναι. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτόπουλε. Ποτέ μην το έκανε το γραφείο μου αχαήρευτος. Τελειώσαμε με ταχύτητα, κύριε Ραπτόπουλε. Τελειώσαμε, κύριε. Κύριε Ραπτόπουλε, την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου. Έχω αφήσει το σπίτι την Κούκη μαζί με τη Ζακλίν. Ξέρετε το, η Ζακλίν είναι μια μικρή γαλιδούλα, το κορίτσι μου. Και μετά από κάποιες ώρες γυμναστική στο σαλόνι, κύριε Ραπτόπουλε, πετάχτηκα μέχρι το γυράδικο εδώ στη γειτονιά και έχω πάρει ένα γυρόπιτο, κύριε Ραπτόπουλε, με πόλικο γκρεμίδι και πόλικο. Μην πεινάω, μην κάνω δίαιτα. Ναι. Με πόλικο γκρεμίδι και πόλικο τσατζίκι, Κωστάκι μου, τι είναι να σου λέω τώρα, να γλύφεις και τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα. Να σε ρωτήσω, ρε Κωστάκι μου, 2-3 ερωτησούλες θέλω να σε κάνω. Και καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Δεν μου λες, η ομάδα που είχες δελτίο στη Β' Εθνική, έδιωξε τον προπονητή, παραιτήθηκε ο προπονητής, λύθηκε το συμβόλαιο, κοινή συνενέση. Για ποια ομάδα μιλάς? Για την απαρεντολή, την ομάδα των δυτικών συνοικιών, τον Αγροτικό Αστέρα. Έλα. Ναι, κοινή συνενέση, λέει, λύθηκε το συμβόλαιο του προπονητή Χασιώτη. Του προπονητή, πάει. Πάει, Κωστάκι μου, πάει. Πού έμπλεξε κι αυτός, ο Χασιώτης, που πήγε και έμπλεξε τώρα, εντάξει. Λες να φταίει έμπλεξε το τώρα στην μάνατζερ, εισοδεία πάει. Τώρα εκεί, εντάξει. Ναι. Δεν μου λες, Κωστάκι μου, να φταίει ο μάνατζερ με το φαξ, ο Διονύσης. Έλα, όχι, δεν, ο χάρακας είμαι, Κωστάκι μου, χάρακας, ήσυχος είμαι, δεν λέω τίποτα. Δεν μου λες, ρε Κωστάκι μου, για θύμισέ μου τώρα, εσύ που δεν είσαι και ιντρικαδόρος και είσαι και καλό παιδί. Ναι. Την πρώτη χρονιά του Καναδού που ήταν του μεγαλομετόχου του Ηρακλέως, ποιος ήταν συνεργάτης του και δεξί του χέρι, ποιος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, σέντερμπακ πρώην του Ηρακλέως. Σέντερμπακ. Ναι, ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που έκαμνε όλες τις δουλειές μέχρι που να έρθει ο μεγαλομέτωχος από τον Καναδά. Για βοήθαμε. Περίμενε λίγο, περίμενε, κάτσε κάπου το έχω γραμμένο, Κωστάκι μου. Περίμενε. Ο Σεντελίδης. Ναι. Μάκης Σεντελίδης, ναι, Κωστάκι μου. Αυτός δεν ήταν, ναι. Ναι. Της οικογένειας του Ηρακλείος. Ναι, 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 ναι. Τελικά, ρε Κωστάκι μου, ξέρεις τι καταλαβαίνω τόσα χρόνια από τον Ηρακλή. Αυτοί που κάνουν κακό, ρε φίλε, στον Ηρακλή είναι οι παλέμαχοι του μια ζωή, ρε φίλε. Γιατί όλοι έχουν πάρει μισθό. Όλοι